Soul Hunter. Γεια και καλά φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter σήμερα και είμαι σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μέρος, το οποίο όσοι με παρακολουθείτε το γνωρίζετε ήδη από περασμένα βίντεο. Είμαι στο Vintage Toy Mania στην Αγία Παρασκευή, εδώ με το φίλο Ντίνο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν Ντίνο που δέχτηκες να κάνουμε αυτό το βίντεο για την ιστορία της El Greco. Είναι ένα βίντεο που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε ελληνική πλατφόρμα και θα ήθελα να αναλύσουμε, να μιλήσουμε για αυτή την εταιρεία η οποία είμαστε και συνομήλικοι. Πιάνει μια εποχή πιστεύω 35 με μη σου πω και 65 άμα πούμε ότι ήταν από 67 αυτά. Θα μιλήσουμε παιδιά σήμερα για την El Greco. Έχω έρθει σε ένα χώρο που υπάρχουν, όπως βλέπετε ήδη, πολλά τρανταχτά παιχνίδια και παραδείγματα εκείνης της χρυσής εποχής, περισσότερο που άγγιξε εμάς, τους σαραντάριδες, τα 80s, 90s, εντάξει, τελείωσε η ιστορία με την El Greco. Θα μιλήσουμε για μια ιστορική αναδρομή. Ο Ντίνος έχει και αυτός πολλές ωραίες ιστορίες και κάποια παραδείγματα να μας πει, όπως και επίσης ότι κατέχει και ένα δυνατό brand που υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Και θα τα δούμε όλα τώρα γιατί είμαστε live στο κατάστημα. Λοιπόν, εδώ παιδιά σήμερα θα δούμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή όπως είπα και πριν. Θα μάθουμε κάποια πράγματα και εγώ θα μάθω κάποια πράγματα που δεν τα γνώριζα από τον Ντίνο. Με έχει ήδη προειδεάσει για κάποια πραγματάκια που δεν τα ήξερα. Εγώ από εποχή Toy Hunters στο παλιό κανάλι που ασχολιόμασταν full με παιχνίδια και έχουν γίνει και πολλά επεισόδια εδώ στον Ντίνο, πάντα με εντριγκάριζε να μάθω κάτι για αυτή την εταιρεία όταν ασχολήθηκα να συλλέγω παιδικές αναμνήσεις και παιδικά αποθυμένα. Ήθελα να μάθω περισσότερα για την El Greco. Οπότε τα περασμένα χρόνια μέχρι τώρα έχω μάθει κάποια πράγματα. Είναι και εδώ ο Ντίνος να μας βοηθήσει. Και πάμε λοιπόν, Ντίνο, να ξεκινήσουμε έτσι να μιλήσουμε για αυτή την εταιρεία. Πώς θες να δούμε λίγο τις ρίζες της, τι έχει γίνει? Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι κολοσσός έτσι στην ελληνική αγορά. Ήταν η νούμερο ένα, νομίζω, μαζί με τη Λύρα. Θα έλεγα ότι ήταν λίγο πιο μπροστά από τη Λύρα. Εντάξει, και η Λύρα πολύ δυνατή. Ναι. Αλλά η El Greco νομίζω ότι ήταν, είχε φοβερά brands. Ναι, ας πούμε για το ξεκίνημα. Αίγυπτος, ξέρω. Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οικογένεια Βακάκη. Φεύγουν λόγω πραξικοπήματος, νομίζω, από στρατιωτικούς του Νάσερ. Και έρχονται, ήταν επιχειρηματίες στην Αίγυπτο και έρχονται Ελλάδα. Και τα παιδιά, ας πούμε, της οικογένειας φεύγουν Ιταλία. Για να μάθουν κούκλες πιο πολύ, έτσι, δηλαδή να ασχολούνται με κούκλες. Εκεί, από όσο ξέρω, μάθανε πράγματα. Από εκεί, επειδή ήταν στην Ιταλία, σκεφτήκανε όταν ήρθαν στην Ελλάδα το brand name το El Greco. Ο Έλληνας ή ο Γρεκός, θα το πούμε και έτσι. Και ξεκινάει κάπου εκεί στα αρχές του 60. Πιο πολύ παιχνίδια κούκλα, λούτρινα. Ναι, με κούκλα έπαιξε και λούτρινο, μπράβο. Έχεις εσύ από εκείνη την εποχή, δηλαδή, σου είχε έρθει στο κατάστημα τόσο παλιό El Greco υλικό? 60's θα έλεγα μάλλον όχι. Okay. Μάλλον όχι. Τώρα βέβαια είναι, επειδή τα βγάζανε αυτά η ίδια καλούπια μέχρι πολύ και αργότερα. Μέχρι τέλος, ας πούμε. Ναι, και έτσι σίγουρα θα βγάζουν τώρα κάτι σκυλάκια, λούτρινα και τέτοια και γατάκια και κούκλες. Ναι. Πολύ πιθανό τώρα, ξέρεις, από το ίδιο καλούπι, αλλά να σίγουρα υπάρχει. Όχι, ξέρεις, first run. Ναι. Εγώ έχω σίγουρα, παιδιά, από τη μάνα μου, μου έχει δείξει δηλαδή El Greco. Θα σας τα δείξω τώρα που το λέμε αυτή τη στιγμή, κάποιες κούκλες. Και θυμάμαι, μου είχαν φέρει και εμένα πρώτη δημοτικού. Δεν ξέρω εσύ που έχεις ένα τόσο μεγάλο κατάστημα, αν θα το έχεις δει στα χέρια σου. Ήταν ένας τύπος, σαν καράτε kid, ένας ψηλός, με στολή ninja, στολή καράτε, συγγνώμη, λευκή. Μαύρη ζώνη, μελαχρινός και είχε μια καδένα τύπου Tupac η οποία ήταν χρυσή και είχε ένα τεράστιο El Greco. Όχι, δεν το έχεις δει. Όχι. Λοιπόν, το έχω από πρώτη δημοτικού, ξέρω εγώ από το 88, το έχω ακόμα φυλαγμένο, θα σας το δείξω και αυτό τώρα που περνάει από κάτω, θα το δείτε. Αυτό κάποτε είχα μιλήσει με έναν συλλέκτη με κούκλες και μου είχε πει ότι είναι αρχές 80, ασχέτως αν ήταν το φαίνεται το 88, δηλαδή ξέρεις, τότε στόκ μαγαζιών υπήρχαν άπειρα και μου είχε πει ότι είναι και, δηλαδή ξέρει άτομα τα οποία θα μου το πέναν, ας πούμε, για 500 ευρώ. Εντάξει, προφανώς δεν θα το δώσω γιατί είναι δώρο πρώτης δημοτικού, αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση, δηλαδή οι τιμές
σε αυτά που ξέρεις τώρα, η El Greco τώρα στους συλλέκτες είναι κάτι το οποίο είναι, το ζητάνε, το, είναι δηλαδή το Holy Grail, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι μόνο ελληνικής αγοράς, είναι και στο εξωτερικό, δηλαδή την γνωρίζουν, mm-hmm. την αναγνωρίζουν την El Greco οι συλλέκτες, έτσι. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες, γιατί πριν φτάσουμε εκεί, εντάξει, θα κάνουμε ένα μεγάλο skip τώρα ουσιαστικά ότι η εταιρεία 60-70s έτρεξε πιο πολύ κούκλα. Ναι. Υπάρχει μια ιστορία με την Βουγιουκλάκη, Βουγιουκλάκη, τη θυμάσαι ακριβώς. Ακριβώς τώρα δεν τη θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, ναι. Αλλά νομίζω ότι την κόρταρε λίγο για να καταφέρει να πάρει τα δικαιώματα, δεν τα δίνε, κάπου μετά το βρήκανε το πακέτο και βγήκε και κούκλα Βουγιουκλάκη. Και μάλιστα λένε ότι και της BB-Bo, έτσι λίγο το πρόσωπο, αυτό το ξέρω, έγινε λίγο, ναι, ότι προς την Βουγιουκλάκη. Στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει την κούκλα, δεν ξέρω, την είχε ονομάσει έτσι, δηλαδή η κούκλα λίγο Βουγιουκλάκη, αλήκη, την έχεις δει, την είχες δει. Δεν την έχω δει ποτέ. Α, δεν την έχεις δει, ναι, γιατί και εμένα μου κάνει περιέργεια να δω πώς ήταν. Πιο πολύ λοιπόν ασχολείται με αυτά. Το θέμα είναι ότι το 80, άλλαξε πολύ η παιχνιδοβιομηχανία. Ναι, εποχή πλαστικού. Μέσα 70s με 80s είναι η εποχή του πλαστικού. Ακριβώς. Ακολούθησε τάσεις δηλαδή που έβλεπε προφανώς σαν άνθρωποι που είχαν ιδιωτικότητα και κοιτάγανε στο εξωτερικό τι γίνεται. Αρχίζει και αφήνει πράγματα από Hasbro. Αμερική. Πολύ Hasbro, ναι. Πάρα. Πολύ έτσι. Δηλαδή από Kid. Μικρά πόνι. Ναι, ναι, ναι. Transformers. Μέχρι και. Crossbow Catapults. Αυτό δεν είναι Hasbro. Όχι, δεν ήταν Hasbro, αλλά ήταν, τώρα δεν ξέρω ποια ήταν η εταιρεία. Είχε η original, δεν ξέρω ποια ήταν, αλλά πάντως στην Αμερική την έβγαζε άλλη, στην Ευρώπη, στην Αγγλία την έβγαζε άλλη. Η Action GT νομίζω και η Lakeside. Από Αγγλία δεν ήταν νομίζω η σειρά στην Ευρώπη. Εδώ με πιάνεις. Στην Ευρώπη είναι από Αγγλία, αλλά το ποιος ήταν πρώτος Αμερικάνος ή Άγγλος δεν το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Όπως τις παλιές άγριες εποχές, η πολιορκία είναι φοβερή. Κάστρα κρεμίζονται και θησαυροί ελαττούνται. Οι αντίπαλοι χρησιμοποιούν όλα τα τεχνάσματα. Ο δούριος ύπος, το άλογο που ρίξε την Τρία. Η ασπίδα της μάχης. Ο Μινόταυρος, ο Κύκλωμας. Ο πολιορκητικός κρυός. Ποιος θα νικήσει? Ο δούριος ύπος και η ασπίδα της μάχης. Ο Μινόταυρος και ο Κύκλωμας. Ο πολιορκητικός κρυός. Κάστρα και πολιορκητές. Από την El Greco. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, Beastformers ή Battle Beasts. Ήταν το μάχη ελληνιστή, ξέρω εγώ. Εδώ ας πούμε, υποθέτω ότι, εντάξει, σίγουρα το ξέρεις, εγώ το ξέρω από όταν μάζευα το μάχη το 15. Οι Αμερικάνικοι είναι λίγο τα χρώματα ενιαία, δηλαδή έχουν τριχρωμία. Ναι. Και ξαφνικά έχω ακούσει μια ιστορία, λογικά μπορείς να την επιβεβαιώσεις, ότι κάποια στιγμή οι Έλληνες εμφανίσανε στο eBay αυτόν, ναι. Και οι Αμερικάνοι νομίζαν ότι ήταν prototypes. Ακριβώς. Για πες μας εδώ. Και εκεί έγινε χαμός. Ψηλά, ψηλές τιμές. Πατυρντή, ας πούμε. Ναι, δεν χτυπάζει. Χιλιάδες δολάρια. Χίλια, δυο, τρεις χιλιάδες ευρώ έχω ακούσει. Ειδικά στα αρχικά που βγαίνανε στο eBay τα βαρούσανε αλίπητα. Γιατί δεν ξέρανε τι γινότανε. Ακριβώς, ναι. Σαν ποιότητα, όπως και με άλλες σειρές, έχω ακούσει ότι. Επειδή έχω δει, είναι καλύτερη. Είναι καλό αμφίβηση, ναι. Ναι. Πώς θεωρείς τώρα ότι εδώ αυτό το κομμάτι με το πλαστικό, γιατί και με το μικρό μου πόνι, που είναι πολύ θρηλυκή σειρά για τα κορίτσια στα 80's, ουσιαστικά και αυτό Hasbro ή Mattel. Hasbro. Ελληνική κόπια. Με καλύτερο πλαστικό και αρωματικό πλαστικό, ναι, με κάποια το αρώματα. Βανίλια, τι πάντα. Ναι, δηλαδή και αυτό οι Αμερικάνοι το ψάχνουν full. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει τύχει να δεις αμερικάνικο μικρό πόνι, ας πούμε. Ναι, έχω κάνει. Έχει διαφορά, δηλαδή αυτό μας είναι νοιάζει. Είναι πιο σκληρό το πλαστικό του και δεν είναι τόσο, πώς να το πω, βελουδένιο. Το ελληνικό είναι πιο σκληρό. Όχι, το ελληνικό είναι πιο μαλακό. Είναι πιο μαλακό, πιο αληθινό δηλαδή. Ναι, και λίγο στην υφή του έτσι πιο. Τα είχαν όλες μου ξαδέρφες είχαν, έτσι. Δηλαδή, δεν γινόταν να μην υπάρξει. Πόνι και BB-Bo ήταν. Αυτό. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, τι όμορφα μάλλια. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, δεν σε φροντίζω τρυφερά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, σε παίρνω που κι αν πάω. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, πόσο σ' αγαπά. Είσαι όμορφα, μικρά μου πόνι.
Υπάρχουν 14 πανέμορφες φορεσιές και ένα υπέροχο βαλιτσάκι για να παίρνεις μαζί τα μικρά σου πόνι. Το Baby Bo, εδώ τώρα, εντάξει, δεν φαίνεται καλά. Θα τη σηκώσουμε λίγο. Εντάξει, είναι με την κούτα. Να πούμε, παιδιά, καταρχήν, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, πέρα από αυτά που βλέπετε εδώ και το χώρο που είμαστε, ότι εδώ στο κατάστημα στο Βίτα στο Ιμάνια υπάρχουν πληθώρα παιχνιδιών, είτε El Greco, είτε κούκλες για τις φίλες που μαζεύουν ρετρό. Γενικά ξέρω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές κοπέλες που ασχολούνται με κούκλες. Συλλέκτες βέβαια, ναι, πάρα. Γίνεται χαμός, ναι. Αυτό δεν νομίζω ότι ποτέ ένα χέρι θα μπορεί να το ξαναστηρίξει. Βάλει την εξαπλώση. Την βάλουμε εδώ, ξέρω εγώ, για να δούμε, θα κάτσει, έκατσε. Πολύ μεγάλη συλλογή. Βλέπεις γυναίκες, δηλαδή ψάχνουν BB-Bo με γνώσεις, όπως έχει ένας άντρας για G.I. Joe, ας πούμε. Βεβαίως. Βλέπεις αντίστοιχο επίπεδο. Και πόνι και BB-Bo είναι πολύ δυνατές και στις κούκλες. Και κούκλες, Πάμε διακόπες με την BB-Bo. Πάμε διακόπες με την BB-Bo. Πάμε διακόπες με την BB-Bo. El Greco. Η ποιότητα στο παιχνίδι. Κούκλες έβγαζε πάρα πολλές καταρχήν. Ναι, άπειρες κούκλες. Ναι, εδώ ότι είναι ένα σκυλάκι, κρύβεται. Κοίτα εδώ να δεις. Κάτσε άμα σηκώνουμε το φουστάρι να μας κατηγορήσουν για τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι τη γράφη. Μηχανική. Α, μιλαγέ ή μόνο τα μάτια. Πρέπει να μιλαγέ και να περπατούσε κιόλας αυτή. Okay. Τώρα δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά, δεν είναι. Ναι, βλέπω όμως είναι και οδηγίες, είναι και το χαρτί. Βλέπετε, παιδιά, ότι γενικά με σουρανεί παντού το logo El Greco που ήταν έτσι. Εμένα μικρός, όταν πήγα στο παιχνιδάδικο, το El Greco ήταν συνεφασμένο για το καλύτερο. Δηλαδή. Ναι, ήταν. Όπου έβλεπα El Greco, ήμουν σίγουρος ότι αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό. Να πούμε ότι εκεί δίπλα στον Τίνο βλέπετε ένα Hero Quest. Γράφει El Greco κάτω, πάνω αριστερά. Απλά είναι το σακουλάκι. Παιδιά, να πούμε ότι αυτό το Hero Quest είναι σφραγισμένο, έτσι. Είναι σφραγισμένο κανονικά από τότε. Εντάξει, αυτό είναι ένα τρελό time travel. Milton Bradley, πάρα πολλά παιχνίδια επί τραπέζια, El Greco. Ναι, πάρα πολύ σε επί τραπέζια και έχει παίξει πάρα πολύ. Πάλι με Hasbro, γιατί Milton Bradley. Hasbro, ακριβώς. Η Nilco που έβγαζε αντίστοιχα, δηλαδή τον Ghost Cast, το έβγαζε η Nilco πρώτα. Το 88 ή το 89 το βγάλα, ας πούμε, η El Greco. Ναι. Η Nilco ήταν ελληνική. Ελληνική ήταν. Ελληνική, βέβαια, όχι ένα branding περίεργο από το εξωτερικό. Όχι, 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 ελληνικότατη. Ποιος έχει τόσο κουράγιο να παίξει με τον πύργο των φαντασμάτων? Τα θύματα τριγυρίζουν από δωμάτιο σε δωμάτιο. Προσπαθούν να γλιτώσουν. Στον δρόμο τους όλα μπορεί να συμβούν. Και συμβαίνουν πολλά. Για να είσαι ο νικητής, πρέπει να κλείσεις την κάσα και να διώξεις το φάντασμα. Επέζησε κανείς τον πύργο των φαντασμάτων? Ghost Castle. Επιτραπέζια παιχνίδια MB. Τα καλύτερα του κόσμου. Τώρα βέβαια δεν ξέρω γιατί όντως πολλά επιτραπέζια που έβγαζε η Nilco τα τσίμπησε μετά η El Greco. Δεν ξέρω αν κάνανε κάποιο deal ή κάτι. Πήρε τα δικαιώματά τους δηλαδή. Μπορεί, ναι. Ωραία, μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν δεκαετία 80. Από εκεί δηλαδή πριν που είχε κούκλα λίτρου, ξέρω εγώ, βλέπουμε παρακλάδια τρελά. Κεραμνίτης ασφάλτου. Έτσι, θρυλικό παιχνίδι. Σελινομάχη. Οι σελινοκατακτητές, πώς λέγεται, να τις μπερδεύω αυτές. Σελινοκράτορες. Κάνε μετάφραση του Masters of the Universe. Οκ. Κυρίαρχη του σύμπαντος. Σωστά. Κάτσε, δεν υπήρχαν και σελινο κάτι. Ήταν οι σελινάνθρωποι. Σελινάνθρωποι, από σέλινο, ναι, οκ. Κέρβερος. Dragon. Όμως ο αγώνας της επικυριαρχίας είναι μάταιος. Αν δεν κατακτηθεί πρώτα το μυστικό της απόλυτης δύναμης που κρύβεται στον πύργο της κυριαρχίας. Ποιος θα την κατακτήσει? Η κυρίαρχη του σύμπαντος από την El Greco. Που είχαν κάτι ογκώδη μεγάλα οχήματα. Νομίζω πρέπει να είσαι κάτι τέτοιο. Το έχω δει μέσα, ναι. Λοιπόν, τους ελληνάνθρωπους πάντα τους έβλεπα από μικρός και ζήταγα στη γιαγιά μου, γιατί νομίζω και οι φάτσες τους κάτι περίεργο έπαιζε. Ναι, τράβαγες έτσι. Μπράβο. Από τη μέση τους και επειδή μάλλον είχε, ήταν σαν μπαλονάκι. Φιωμόταν, ναι, φούσκωνε κάτι. Όχι φούσκωνε, τραβιόταν και έτσι από πίσω είχε κάτι που... Που έμπαινε ανάγλυφο τη μορφή, το κατάσταση. Ναι, λοιπόν, αυτό το θυμάμαι, το είχα δείξει στη γιαγιά μου στο παιχνιδάδικο τότε που είχα από κοντά στο σπίτι μου και μου είχε πει ότι δεν υπάρχει τόσο πάρο. Δεν μου το πήρε ποτέ και μου αρέσαν που είχε ογκώδη μηχανήματα.
πολύ βασικό είναι αυτό εδώ που μου είπε, παιδιά, ο Ντίνος, το οποίο, αυτό ναι, επειδή είναι και τιμόροπο, μην πέσει και γίνει ζημιά. Λοιπόν, οπα, μην πέσει τώρα οι φίλοι μας. Ματέλ. Εντάξει, δεν βλέπουμε Ελ Γκρέκο, αλλά ο Ντίνος ξέρει να μας πει κάτι. Αυτό ναι, είναι δύσκολο κομμάτι. Ματέλ, Ελ Γκρέκο, Made in Greece. Ναι, αυτό με προβλημάτισε. Τι έχουμε αυτό εδώ. Ναι, είναι έτσι ένα παραθυράκι στην ιστορία, mm-hmm, που δεν ξέρω τι και πώς και γιατί. Ναι. Που έβγαλε και αυτά. Γιατί μπορούσε. Που η γιατί ήταν η Ελ Γκρέκο. Ναι, ναι, ναι. Η Ματέλ ήταν ο μεγάλος αντίπαλος της Hasbro στην Αμερική, α πούμε. Ήταν, δηλαδή, όπως είναι εδώ η Ελ Γκρέκο Λίρα τότε, ήταν το αντίπαλος στην Αμερική. Οπότε αυτό, ας πούμε, δεν το ήξερα. Και η Ματέλ ξέρω ότι είχε εργοστάσιο στην Αλήμου, που έφερνε και πολλά πράγματα και τη Kenner. Δηλαδή τα Jurassic Park που ψάχνω εγώ, που είναι Kenner, τα έφερνε από πίσω, έγραφε Ματέλ. Τα Mighty Max όλα. Ήτανε Ματέλ. Ήτανε κάπου οι κεντρικές αποθήκες, το αρχηγείο του, ας πούμε, ήτανε κάπου στη Λεωφόρο Αλήμου. Δεν ξέρω τώρα περισσότερα γι' αυτό. Αν κάποιος φίλος γνωρίζει, το γράφει στα σχόλια. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί υπήρχαν πολλά καμουφλαρισμένα παρακλάδια σε Γκρέκο και πάλι κάτι που δεν ήξερα. Μας το είπες. Με την ψηλή κοκό. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι κανονικά. Εντάξει, αυτά είναι εκεί και τζεμελή. Λοιπόν, εδώ είναι οι σκετίστες. Λοιπόν, παιδιά, ψηλή κοκό, περίπτερα. Πολύ πράγμα. Που γελάω, φάτσες φιλικό, δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Αυτά το story είναι ότι δεν ήθελε για κάποιο λόγο να τα βγάλει με brand Ελ Γκρέκο, mm-hmm, και μαζί με κάποιον άλλον συνεργάτη του τα έβγαλε και έκανε την ψηλή κοκό. Okay, η οποία έβγαλε πάρα πολλές συλλογές στα, ναι, περίπτερα, πολύ θρυλική, ακριβά κομμάτια πλέον. Και επίσης αν το σκεφτείς, mm-hmm, έτσι, ας πούμε, Λικοκό, πάλι σε συνεργασία με την Ιταλή του συνεργάτες. Η Gig. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η Ελ Γκρέκο είχε πολύ δυνατή συνεργασία με τους Ιταλούς και μέσω και της, ναι, Ιταλίας νομίζω, στους εξωγήινους, ας πούμε, και τους ταραδομάχους, είχε πάει σε πολλές χώρες. Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, τα Cosmics, Βέλγιο. Ακριβώς. Είχε παίξει πολύ δυνατά με, ναι, τις συλλογές. Ναι. Και είναι πολύ βασικό να πούμε, γιατί έχουμε φύγει κάπως λίγο από τα Origins, γιατί είναι τόσα πολλά τώρα που κάνουμε όλο redirect συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Η Ελ Γκρέκο, παιδιά, δεν έβγαζε παιχνίδια μόνο στην Ελλάδα. Ήταν τεράστιες οι εξαγωγές που έκανε. Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αφρική, δηλαδή, ναι, 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 πολύ, έστελνε πάρα πολύ πράγμα γιατί είχε ποιότητα. Όμως αντίστροφα, ανάλογα της ποιότητας, ήταν και τιμή. Δηλαδή θυμάμαι εξωφρενικές τιμές, έτσι. Transformers, να ξεκινήσουμε. Τα Autobots κινδυνεύουν, όλοι οι πλανήτες σε συναγερμό. Μόνο οι ακατανύχητοι δεινόσαυροι μπορούν να τους προστατεύσουν. Transformers, Dinobots. Η ανυπέρβλητη δύναμη των δεινοσαύρων που μεταμορφώνονται σε ακαταμάχητα ρομπότ. Dinobot, μεταμορφωθείτε! Ο Σνάρ, ο Σλάντζ και ο Γκρίμλοκ στο πλευρό των Transformers. Transformers Dinobots. Transformers της Hasbro. Από την Ελ Γκρέκο. Εντάξει, εδώ έχεις τρία θρυλικά κομμάτια. Τα έχουμε δείξει, είναι βέβαια. Είναι μουσιακά κομμάτια. Μουσιακά. Εγώ θα σου έλεγα, μην τα πουλήσεις, Ντίνο, αυτά εδώ. Ας τα κάπου να φαίνονται στο μαγαζί. Κοίτα, είχα και Defensor σφραγισμένο. Ναι. Τον έδωσα, αλλά να σου πω, με μισή καρδιά τον έδωσα. Σε καταλαβαίνω. Εντάξει. Έχει και το αστείο εδώ αυτό, είναι Transformer. Transformer. Δεν είναι Transformer. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Και όχι The Devastator. Ναι, Excavator. Excavator. Τώρα και πάλι εδώ είναι ένα παραθυράκι δικαιωμάτων, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, το φαντάζομαι. Ναι. Γιατί και πώς. Το πλαστικό είναι πρακτικά molded εδώ, έτσι. Δεν, ναι, το εισηγάγει, ναι, 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 και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με εισαγωγή. Είναι παραγωγή 100% εδώ πέρα. Όλο. Άρα και το πλαστικό ήταν ελληνικό, ξέρω εγώ, εισαγόμενα πλαστικά. Για να ξέρουμε, τα βγάζανε εδώ από ελληνικά πετρέλαια, Βαρδινογιάννη, από τι ήταν αυτά τα πλαστικά. Γενικά θα είχε ένα ενδιαφέρον να βγάλει κάποιος ένα κατάλογο παιχνιδιών της Ελ Γκρέκο. Θα είναι ατελείωτος. Μιλάς τώρα για όλες τις εποχές. Τα πάντα, ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος της. Έλα, πιστεύω, παιδιά και φίλοι, αυτό το βίντεο κάποια στιγμή θα πάρει τις προβολές που κάποιος θα ψάχνει για Ελ Γκρέκο ή θα το αξίζει. Θα χαρώ πολύ κάποιος, ειδικά αν τύχει να δουν αυτό το βίντεο
προφανώς παιδιά ή συγγενείς ανθρώπων που δουλεύαν στην Ελγκρέκο. Ναι, ναι, οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει είναι ευπρόσδεκτη. Και αν λέμε κάτι λάθος, εννοείται. Καλά, ναι, προφανώς αυτό γιατί δεν τα έχουμε ζήσει εκ των έσω. Να. Και εμείς, σαν συλλέκτες και νοσταλγοί, έχουμε προσπαθήσει να βολιδοσκοπήσουμε πληροφορίες γενικά. Μπορεί να έχουμε υπάρξει και θύματα ραδίου αρβίλας. Εννοείται, εννοείται αυτό. Είναι ένα γνωστό τερτύπη αυτό στον χώρο του ρετρό. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο κάποιος αν μπορέσει να μας δώσει αυτό που είπε ο Ντίνος. Δηλαδή, αν π.χ. ο μπαμπάς κάποιου φίλου στην ηλικία μας δούλευε στην El Greco και τυχόν, λέω τώρα εγώ, ήταν στο τμήμα marketing, να μας δείξει έναν κατάλογο του 1988, ας πούμε, 1985. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μας το στέλνετε στο email του καναλιού, στο email του μαγαζιού και θα σας φτιάξουμε, θα σας κάνουμε ένα δώρο. Πάντως, λοιπόν, έτσι ναι. Αντίστοιχα όπως το λες, έχουν έρθει στο μαζί, ας πούμε, άνθρωπος που μου έχει πει, ξέρω εγώ, τη θεία μου στην, που ήταν στην Κέρκυρα, ήταν το... Στη Ζάκυνθο, ναι. Μου λέει, στη Ζάκυνθο του... Ήτανε που έπλεκε τα ρουχαλάκια από τις κούκλες, πούμε, παταπούφες και αυτά. Έλα. Τα πλέκανε, υπήρχε σύλλογος... γυναίκες που ναι, ήταν ναι, καλές δηλαδή στο σπίτι, ναι. Στο σπίτι τους και είχε βανάκι που γυρνούσε από όλα τα σπίτια και μάζευε τα ρουχαλάκια και τα πήγαινε στο... Σοβαρά. Third party δηλαδή πλέξιμο. Outsourcing. Ναι, πολύ. Ναι, νομίζω ότι έχω ακούσει κάτι αντίστοιχο, ότι δεν περιοριζόταν η παραγωγή μόνο μέσα στα εργοστάσια. Δηλαδή νομίζω πέραν και στο σπίτι τους. Εντάξει, φοβερό. Εντάξει, κοίταξα εδώ πίσω, ξέχασα να το πω. Ένα από τα πρώτα μου μορουδιακά, να το πω, παιχνίδια, ήταν ο Πατατούφας. Τον έχω σε μπλε, τον έχω ακόμα, μαζί με τα άλλα που σας είπα ότι θα σας δείξω και λογικά τα έχετε δει ήδη, θα βρείτε τον Πατατούφα μου, τον ροζ, τον μπλε, εντάξει, εγώ ήμουν αγόρι, κορίτσια. Ναι, λοιπόν, εργοστάσια, πολύ σημαντικό κομμάτι. Ξέραμε ότι υπήρχε στην Γλυφάδα, Άνω Γλυφάδα, και ένα στη Ζάγενθο. Τώρα δεν ξέρω ποιο από τα δύο υπήρξε πρώτα. Ξέρω ότι τη Γλυφάδα ήταν πολύ μεγάλο. Ναι. Και ότι έχω ακούσει από φίλο συλλέκτη ο οποίο έμενε εκεί και πήγαινε μικρό, ήταν κοντά το εργοστάσιο. Είχε χώρο το εργοστάσιο, playground α το πούμε, που ήταν δωρεάν για παιδιά που μπορούσαν να πάνε και να παίξουν με όλα τα παιχνίδια τη εταιρεία. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δηλαδή το έμαθα πριν κανένα χρόνο από άνθρωπο που έμενε Άνω Γλυφάδα. Δηλαδή μπορούσε, ήταν, νομίζω δεν ήταν όμως κάθε μέρα. Θυμάται ότι ήταν νομίζω ή Παρασκευή, Σάββατο, Σάββατο μόνο, δεν θυμάται ακριβώς. Μπορούσες να πας και να παίξεις. Και ήταν δηλαδή, θυμάται χαρακτηριστικά κάθε και προλογητές άπειρα να παίζουν, θυμούνται οι κεραυνούς, είχε πολλούς kit που είχε βγάλει τη σειρά. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί μου θυμίζει όπως στο εξωτερικό έτσι, κάποια εργοστάσια που έχουν πάρκα Playmobil, πάρκα Lego και αυτά. Αυτό, δηλαδή για την εποχή ήταν πολύ προχωρημένο. Τα μαγαζιά, πρέπει να μιλήσουμε για τα μαγαζιά, πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή τα παιχνιδάδικα και τα βιβλιοπωλεία. Ναι. Μεγάλη πηγή. Δηλαδή αυτό το ξεκίνησε ουσιαστικά η El Greco, το παιχνιδάδικο. Θέλω να πιστεύω. Ναι, ήταν από τους πρωτοπόρους σε αυτά τα πράγματα. Έβγαλε τόσο πολύ παιχνίδι που έπρεπε να δημιουργηθεί ένα νέο είδος καταστήματος στο παιχνιδάκι που λέγαμε εμείς μικροί. Εντάξει, αναμνήσεις έχεις και εσύ, υποθέτω, απίστευτες από μαγαζιά με βιτρίνες που κολλάγαμε σαν χταπόδια με βεντούζες και κοιτάγαμε τι γινότανε. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι, γιατί το έχω προλάβει ως ένα επίπεδο μικρός που είναι πιο λίγες οι μνήμες, Μινιόν Λαμπρόπουλος Κλαουδάτος, κέντρο της Αθήνας, ναι. Λογικά ως κολοσσή τότε πολυκαταστημάτων, είχαν τρομερή συνεργασία με τον El Greco. Δηλαδή θυμάμαι απίστευτα πράγματα και με Λύρα. Θυμάμαι σιδηρόδρομους Λύρα ή Λίμα, κάτι είναι... Είχε και Λύρα και... Το Λίμα, Λίμα, πώς τα λέγανε αυτά. Υπήρχαν Λίμα. Ελληνικά ήταν τα Λίμα. Ιταλικά. Ιταλικά. Αλλά η Λύρα... Ανάτο, έβαλε... το Λίμα, μπράβο, μπράβο, ναι. Η Λύρα έβγαζε τρενάκια. Αυτό θυμάμαι τρενάκια, πολλά τηλεκαταστήματα με καλώδια, Mr. P. Και ο Mr. P δικό τη δεν ήταν. Το Mr. P, όχι. Μητροπλάστη. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Νόμιζα ότι το Mr. P ήταν και αυτό Λύρα. Όχι, όχι. Okay. Άσχετο. Ελληνικό όμω και αυτό. Ναι, Μητροπλάστη, πώ τον είπε, Μητροπλάστη. Μάλιστα. Οπότε τα παιχνιδάδικα, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ, τα συνοικιακά, όπω είχαν και τα δικά μου στην περιοχή. Και τώρα θα σα δείξω και κάτι σχετικό που είναι κοντά στο σπίτι που μένει, ένα βιβλιοπωλείο που πρέπει να είναι από 80s-90s και απ' έξω έχει το κόκκινο logo El Greco. Έχω πάει και τον έχω ρωτήσει
πείτε μου πόσα χρήματα θέλετε να το ξεβιδώσω. Δεν το δίνω. Respect. Έχω να πάω βέβαια 3-4 χρόνια. Λες να έχει αλλάξει η άποψη. Να έχει αλλάξει η άποψη. Θυμάμαι λοιπόν όπου έβλεπα αυτό το logo. Από μακριά έβγαζε μάτια ότι είναι παιχνιδάδικο, ρε παιδί μου, και ότι εκεί θα δεις κάτι φανταστικό. Τα παιχνιδάδικα, εντάξει, θυμάσαι προφανώς. Εγώ θυμάμαι, συγγνώμη τώρα. Καλάνδρι. Θυμάμαι στη Φωκίωνος Νέγρη, τι ήταν, Κυριακόπουλος, Κυριακίδης. Είχε στη Φωκίωνος Νέγρη. Και ήταν δύο νομίζω, ένας αυτός ο Κυριακό, whatever. Όνομα δεν θυμάμαι. Είχε χρυσή, άσπρο χρυσή σακούλα. Είχα πάρει G.I. Joe εκεί. Είχε πάει. Πολύ G.I. Joe. Εγώ επειδή έμενα δίπλα Γαλάτσι Κυψέλη, Φωκίωνος τότε που ήταν και θεωρεί, ήταν και ξέρεις, high class κάποτε στα έτης. Πήγαινα με τους γονείς συχνά για παγωτό, βόλτα και αυτά. Και θυμάμαι πάνω στη Φωκίωνος ένα-δύο παιχνιδάδικα που αργότερα έχω και πολλές εικόνες και μια. Για να θυμούνται, ας μας πούνε και πώς τα έλεγαν. Αυτό ακριβώς. Θυμάμαι για Nintendo ή Tocho εκεί να έχουν ξεκινήσει συνεργασία. Παιχνιδάδικα λοιπόν ήταν de facto ότι θα έχει κάθε περιοχή πλέον 4, 3, 5. Και η Γκρίκο είχε μπει πολύ και στα βιβλιοπολία. Δηλαδή, βιβλιοπολία που ξέρουμε τώρα, που κάποια κρατάνε το μοτίβο να έχουν και παιχνίδι. Ναι, παλιά ήταν στάνταρ. Δηλαδή, έμπαινε μέσα και έβλεπε σε μια γωνιά παιχνίδια. Επιτραπέζι, δηλαδή θυμάμαι Hero Quest Dungeons. Η εξαίρεση ήταν να μην έχουν. Αυτό. Το οποίο μετά, εντάξει, δεν είναι πλέον έτσι. Θα πούμε βέβαια μετά τι συνέβη στα παιχνιδάδικα. Θυμάσαι έτσι κάποια ιστορία ωραία με παιχνιδάδικο, με ηλικρίκο, κάτι που ήθελες, κάτι που δεν στο πήρανε. Κοίτα, εγώ δεν έχω ιστορία έτσι που να μην μου πήρανε. Οκ. Καλό αυτό ότι πήρανε. Είχα μπόλικο παιχνίδι μικρός. Ναι, και έτσι ξεκίνησα και την κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Λογική εξέλιξη. Κάποιο παιχνίδι που σε έχει εντυπωσιάσει πολύ, El Greco, μικρός, κάτι... El Greco, κάστα και πολύ. Αυτό, ήταν το αγαπημένο, ας πούμε, Toy Line. Αν θες να πούμε κάτι El Greco, γιατί είναι και G.I. Joe. Τώρα, εμένα το main, δεν είναι G.I. Joe. Ναι, ναι, αλλά ναι, δεν ναι, είναι ότι κατασκευάζονταν ή είχαν τόσο μεγάλη τέτοια της El Greco. Κάστα και πολυεργητές. Αλλά κάστα και πολυεργητές από original brand της El Greco, ναι. Ήταν δυνατό. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είπες για G.I. Joe, Transformers, τα πρώτα μου Transformers, που θυμάμαι το πρώτο μου ήταν το Minibot, το Cosmos και ο Warpath, ήταν ελληνική καρτέλα El Greco. Ναι, 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 ναι. Την οποία την είχα δει πριν 2-3 χρόνια στο eBay για 4-5 εκατοστάρικα. Το Minibot τώρα, έτσι. Βέβαια ήταν κατάσταση, τι να πω τώρα, πήγαινε για άφα, ήταν για grading, ήταν πολύ καθαρό. El Greco επάνω, όπως είπαμε και εδώ. Οπότε ξέρουμε ότι η El Greco ίσως να έκανε λοιπόν και τα δικά, όχι ίσως, μάλλον τα φτιάχνε. Λογικά θα είχε τα καλούπια εδώ να κάνει το, και την παραγωγή. Ακριβώς. Ξέρω ότι έκανε κάποιες εισαγωγές και έκανε μόνο το πακετάρισμα. Αλλά είχε και παραγωγή του actual παιχνιδιού σε ορισμένα κομμάτια. Ξέρεις τι είναι δυνατό. Δεν ξέρω βέβαια αν το έχεις κάνει εσύ που έχεις και το κατάστημα με τόσα παιχνίδια που μπαίνουν στα χέρια σου. Αν ας πούμε κάποτε έβρισκες όντως έναν ελληνικό ας πούμε excavator και έπαιρνες έναν devastator από άλλη χώρα, δηλαδή από Αγγλία. Έχει Αμερική, κάποιες διαφορές. Κρατάμε δίπλα-δίπλα. Έχει κάποιες διαφορές. Χρωματικές πιο πολύ. Π.χ. στα αυτά που είπε στο Warpath και στον στον Cosmos, ο Warpath θυμάμαι ότι μία από τις δύο εκδοχές, δεν θυμάμαι αν είναι El Greco ή... Όχι, έχει βαμμένο το πρόσωπο. Αλήθεια. Είναι μαύρο το faceplate που έχει το ρομπότ δίθεν. Okay, τώρα δεν θυμάμαι αν είναι το της El Greco ή το της Hasbro. Εγώ που έχω τον παιδικό μου τον Warpath από τότε είναι γκρι. Δηλαδή δεν είναι βαμμένος. Ή μπορντό θα είναι μαύρο. Μπορντό δεν είναι ο Warpath. Ναι. Εκτός από τον μπερδεύω τώρα με άλλο. Οπότε πιστεύεις ότι έχουν διαφορές δηλαδή. Έχουν διαφορές. Έχουν και στο bending ας πούμε και τα λοιπά. Σίγουρα. Το κομμάτι αυτό όμως που θέλαμε να πούμε είναι ότι τα G.I. Joe που ήταν ουσιαστικά Hasbro και τα δύο από Αμερική, οι Transformers G.I. Joe και θεωρούνται από τα δύο κορυφαία Toy Lines που έχουν μείνει από τα 80's μέχρι τώρα. Εντάξει, τα Transformers δεν σταματήσαν σχεδόν ποτέ, τα G.I. Joe κάναν την παύση τους, κάναν βγάλαν τώρα... Και τα Transformers έχουν κάνει η παύση.
απλά πολύ μικρή νομίζω. Μικρή, μια τετραετία πρέπει να είχαν. Λιγότερο νομίζω. Τριετία, όχι. Και άλλους το λεγόμενο που λένε, συνέχισαν, νομίζω στην Ευρώπη συνέχισαν κάποια να βγαίνουν G1, στην Αμερική σταμάτησε και μετά ξαναβγάλαν τα G1 σε G2 στην Αμερική. Έχει κάτι ιστορίες έχουν και εκεί. Ναι, που πολλοί έχουμε κομμάτια G2 που τα θεωρούν ότι είναι G1 όμως ακόμα, γιατί είχαν αλλάξει τα χρώματα και το μοτίβο. Ναι. Αλλά και τα G.I. Joe λοιπόν, ερχόντουσαν αυτά την El Greco. Transformers, more than meets the eye. Τώρα και Transformers λαμπάδα. G.I. Joe. Και δύναμη κρούσης. Bibibo. Τώρα οι αγαπημένοι τους ήρωες πασχαλιάτικο δώρο μαζί με τη λαμπάδα. Ευχαριστώ, Ρωνα. Transformers! Μπράβο, παππού! G.I. Joe! Εγώ τους θέλω και τους δύο! Χαρίστε τους πασχαλιάτικες λαμπάδες El Greco με δώρο. El Greco. Ποιότητα και στις λαμπάδες. Αυτό ναι. Ήθελα να σε επιβεβαιώσω, δηλαδή, αυτό δεν θυμόμουν. Δεν τα φτιάχναμε όμως εδώ. Προφανώς. Όχι, δεν νομίζω. Μπορεί να κάνανε πακετάρισμα και σε αυτά κάποια εδώ. Να εκτυπώναν καρτέλες και να κάνανε το. Μόνο την κάρτα δεν έχω το παιχνίδι σε σακουλάκια. Και αυτό δεν το ξέρω. Mm-hmm. Δεν το ξέρω 100%. Ναι, ναι. Πάντως από την El Greco διακινούνταν και τα G.I. Joe. Και αυτά. Ξέρεις τι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πέρα από τα χειροπιαστά τα παιχνίδια ήταν και τα αμάξια. Αγρίμια. Power Machine. Αγρίμια. Άγρια δύναμη και στους τέσσερις τροχούς. Μέσα στα επικίνδυνα, ορμητικά ποτάμια, στις απότομες όχθες και βουνοπλαγιές, ακόμα και στις φουρτουνιασμένες θάλασσες. Μόνο ο κροκόδιλος μπορεί να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Μπράβο! Απόβαση! Δύναμη, δράση, περιπέτεια. Κροκόδιλος. Άγρια δύναμη στη στεριά και στη θάλασσα. Αγρίμια από την El Greco. Αγρίμια. Ναι. Δεν είδα ένα αγρίμιο εδώ βέβαια. Δεν έχεις. Τα αγρίμια ξέρω ότι τα κυνηγάει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι, ναι, από κάποιο σημείο και μετά είναι μπαμ με τα αγρίμια. Αυτό και δηλαδή εγώ τα χάζευα μικρός, είχαν έτσι φιλαράκια, παίζαμε και ήταν και διαφορετικά, ήταν πώς θα λέγει, ο ελέφαντας, ο τίγρης, ο ρινόκερος. Νομίζω ότι τα original αγρίμια πρέπει να ήταν τα Power Machines τα αντίστοιχα. Mm-hmm. Βέβαια η El Greco έβγαλε και ό,τι να είναι αγρίμια, ναι, με το branding το αγρίμι. Ο Γάιδαρος, ξέρεις, ελληνικός. Και με καλωδιάκι, ξέρεις, το τσικ 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 να είχε, που δεν υπήρχαν power machines και ήταν όλα μπαταρίας που είτε βγάζανε νύχια, κάνανε, είχαν κάποιο transformation. Αυτό με τα νύχια στους τροχούς, πω, εντάξει, ένα είχε και πάνω σαν καρότσα τύπου Monster Truck, είχε ένα Trans-Am, είχε έναν κίτρινο σαν kit που είχαν, το θυμάσαι. Ναι, ή κίτρινο ή κόκκινο, είναι κάποιο από τα αγρίμια με μακρόστερνες ρόδες που βγαίνουν τα νύχια, είχαν πάνω καλούπι του kit, ας πούμε. Αυτό που λες, τις μακρόστερνες τις ρόδες που βγαίνουν τα νύχια, το θυμάμαι. Αυτό, πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, τώρα που το συζητάμε, αν σου πέσει ποτέ κάτι τέτοιο, μου έχει στείλει DM, ξέρω εγώ. Ναι. Υπήρχε όμως και ένα πολύ μεγάλο που ήταν σαν μπάγκι. Αυτό το μπάγκι ήταν αγρίμι ή το λέγανε κάτι άλλο τώρα. Δεν το θυμάμαι γιατί δεν το είχα αυτό. Αυτό να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβε το λέω. Ένα μακρόστενο μπάγκι. Που είχε τις ταχύτητες από πάνω. Από πάνω, ναι. Αυτό πήγαινε πολύ αυτό γρήγορα. Μάλλον πρέπει να είναι και αυτό με brand. Αγρίμι. Δεν το έχω δει σε συσκευασία. Okay. Το έχω δει loose αρκετές φορές. Mm-hmm. Αλλά μάλλον σαν αγρίμι πρέπει να το είχαν κυκλοφορήσει. Οκ. Okay. Τηλεκατευθυνόμενα δεν έβγαλε όμως. Δεν θυμάμαι τηλεκατευθυνόμενα. Όχι, έβγαλε αυτά με το καλωδιάκι όμως. Ναι. Όπως ήταν του Mr. P. Μπράβο. Ξέρω εγώ τέτοια, ναι. Δεν έχεις κάτι τέτοιο εδώ. Είχα πολλά τέτοια, τώρα δεν έχω τίποτα. Τα ονόμαζε κάπως συγκεκριμένα γιατί πραγματικά τώρα μου ξεφεύγει. Όχι. Από... Απλά είχε το αγρίμια και είχε το παραθυράκι είχε στο κουτί και φαινόταν μέσα το. Okay. Μικρή κλίμακα τα είχε, δεν ήταν πολύ μεγάλα. Ναι. Ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι που ήταν unisex, γιατί και είχα και εγώ μικρό στο νηπιαγωγείο, είχα δηλαδή σίγουρα, είναι από τα λίγα που έχω χάσει και θα πω και ένα άλλο ωραίο story με ένα δυνατό παιχνίδι El Greco, Φωτεινούλιδες. Έχεις έναν πίσω ακριβώς, τον έχει και στο κουτί του. Εντάξει, αυτά είναι τα ωραία πράγματα, παιδιά, δεν ήταν τυχαίο ότι ήθελα να έρθω εδώ να τα δείξουμε. Πιάστο κι εσύ. Λοιπόν, από πίσω Hasbro. Η φωτογραφία του παιδιού δεν μου κάνει την, από την Ελλάδα το παιδάκι. Όχι, είναι προφανώς. Ναι. Η μήτρα οι Αμερικάνικοι που έχουν βάλει ελληνική γραμματοσύρες. Ναι, και απλά έχουν, ναι, έχουν βάλει ελληνικές γραμματοσύρες. Οι φωτεινούλιδες. Επειδή έχω φάει ένα σκάλωμα τώρα.
δεν υπήρχαν και σε μικρό σκέλι. Ναι. Ήτανε άλλη σειρά αυτή που έφυγε. Αυτός είναι ο Αγκαλίτσας. Να κοιμηθώ με το μουσικό αγκαλίτσα στο κρεβάτι μπαμπά. Και βέβαια. Αγαπάω το μουσικό αγκαλίτσα. Σε να νουρίζει κιόλας. Έχει φως και παίζει γλυκιά μουσική. Τα παιδάκια αγαπούν το μουσικό αγκαλίτσα. Μόλις τον σφίξουν, εκείνος τα φωτίζει. Ζουλάνε την κυλίτσα του και τους παίζει ένα γλυκό νανούρισμα. Μουσικός αγκαλίτσας, η φωτεινή μελωδική συντροφιά της νύχτας. Μουσικός είχε και φωτεινό αγκαλίτσα, νομίζω κάπως έτσι το έλεγε. Okay. Οι φωτεινούλιδες ήταν οι μικροί, τόσοι πίεση που ήταν σαν μικρά μπόνια, ας πούμε, φωσφορίζανε χωρίς το τάδι. Αυτούς είχα, Αυτούς δηλαδή μου φάνηκε μεγάλος, δεν τον θυμόμουν. Εντάξει, σε αυτοκίνητα επίσης, καλό είναι επειδή τώρα. Ξέρετε, αυτό το βίντεο είναι τόσο ωραίο που πας να πεις κάτι, βλέπεις κάτι άλλο και χάνεσαι. Ναι, είναι λίγο χαοτικό. Ναι, είναι χαοτικό, γυρνάς κάπου αλλού. Κεραυνή της ασφάλτου. Δεν είχα ποτέ μικρός. Ξέρω ότι είχαν βρεθεί πάρα πολλά κομμάτια αργότερα, 2000 ναι, εποχές. Είχε πολύ στοκ. Είχε μείνει πολύ, πολύ απόλυτο. Δεν ξέρω γιατί. Σαν ιδέα μου φαίνεται πολύ ωραία. Εγώ είχα. Είχες. Ναι, ναι, είχα. Έβγαζε πολλά μεμονωμένα DLC, ξέρω εγώ, κοιτάκια. Γιατί βλέπω έχει δύο κοιτάκια από πίσω. Δεν είναι πάρα πολλά. Τώρα δεν θυμάμαι, 24 ήταν πώς ήταν. Α, είχε 24, εντάξει. Ναι, είχε, εντάξει. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτό μέσα τώρα εδώ έχει ένα μηχανισμό με σπινθήρα. Βλέπετε και έχει ένα original λαστιχάκι μέσα. Πρέπει να είναι λίγο. Είναι... Έχει το φορτιστή, ναι. Τέλος πάντων, το λεγόμενο. Παίρνει μεγάλη μπαταρία. Παίρνει μεγάλη μπαταρία, okay. Μέσα. Το αυτοκινητάκι όμως, ναι. Δεν έχει μπαταρία. Βάζεις από πίσω το. Σαν καψούλι του τη δίνει. Όχι. Όχι, για πες μας. Πατάς το κουμπά. Βασικά, φορτίζει μέσα, μάλλον κάποιο πυκνοτάκι πρέπει να έχει. Που παίρνει λίγο ρεύμα. Okay. Και μόλις είναι έτοιμο, ανάβει το φωτάκι και τσουπ, το πατάς και. Έλα, και φεύγει ηλεκτρικό. Δηλαδή έχει μοτεράκι μέσα. Δεν είναι προωθητικό το. Κατάλαβα. Μία σπάμπα. Μία μάνο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ήταν γρήγορο. Ήταν γρήγορο. Λέει κεραυνή. Τώρα. Ήταν γρήγορο. Οκ. Okay. Εγώ θα έρθω λίγο κοντά στην κάμερα. Τώρα δεν ξέρω πού ζουμάρουμε. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε όντως έχει πάρα πολλά. Για οδηγούς από 36 μηνών και άνω. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι ο Ντίνος στο κατάστημα έχει πάρα πολλά. Εγώ σίγουρα θα φύγω με ένα σήμερα. Δεν έχω την πίστα βέβαια, δεν πειράζει, μόνο και μόνο να δείξω. Θα τσιμπήσω για ένα τέτοιο. Εντάξει. Είναι El Greco, γράφει El Greco, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, οπότε... Είναι must. Κίτ έβγαλε επίσης πολλά. Πολλά. Εντάξει, 5 έβγαλε. Σας τα έδειξα στο επεισόδιο του εκεί. Το είδες στο επεισόδιο του εκεί. Εννοείται. Έτσι. Έχεις τίποτα για από αυτά. Για περιμένω και το... Το δεύτερο μέρος τη βόλτα. Αυτό το περιμένω πολύ, αλλά έρχεται σύντομα, εννοείται. Θα σας αποκαλύψουμε για κάτι το επόμενο διάστημα μέσα στα social με τον Ντίνο. Κάτι που σκεφτόμαστε για ένα meeting με τον Git. Α, μην πούμε άλλα τώρα. Εντάξει, σας τα αφήνουμε εδώ. Σας αφήνουμε λίγο σε αγωνία. Κιτ λοιπόν, έχεις τίποτα κιτ πράγματα, αν θέλει κάποιος φίλος μετά το επεισόδιο. Λίγα πράγματα. Έχεις τα παραμύθια με τα βιβλία με τις κασέτες. Ταχύτητες, γκαράζ, ρολόι, τι έχεις. Πρέπει να έχω κανένα δυο, αλλά θέλουν σερβις. Εντάξει, οκ. Εντάξει, λογικό είναι και τόσο παλιό, θέλει σερβις. Εδώ κάνουμε στα δικά μας σερβις. Πέρα από τους στρατομάχους, εννοείται ότι υπήρχαν και εξωγήινοι. Έχεις πάρα πολλούς εδώ. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πανολεφρία, ένας πανζουλισμός με αυτά τα κομμάτια. 14, 15, 16, 17. Βαριώσουν σε ομάδες με αγροπολισίες ρετρό να βλέπει στερατομάχο, ροζ, χέρι, τέτοιο με όπλο. Εδώ έχω και fun fact. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Mm-hmm. Γύρω στα κάμια δεκαριά χρόνια πριν. Okay. Είχε έρθει στο μαγαζί και μου είπε. Παλικάρι, ότι θυμάται στην ταράτσα της πολυκατοικίας του, ναι. Πεταμένα τα καλούπια από τους στρατομάχους. Επειδή δούλευε, λέει, ο παππούς του στην El Greco και για κάποιο λόγο είχε πάρει τα καλούπια από τους στρατομάχους. Τι λες τώρα, και τα κράτησε, όχι. Τότε δεν ήταν τόσο πανικός, ξέρεις, με τους στρατομάχους, οπότε ναι. Και εγώ δεν το πολύ έψαξα το ζήτημα. Okay. Άκου όμως τώρα. Ναι, τα καλούπια είναι μια ταράτσα ξεχασμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε μου, άμα βλέπεις το βίντεο, μήπως να ψάξεις πάλι τα καλούπια. Εδώ όπως θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι, να μας πει ο Ντίνος σχετικά με το license και το brand name του άτομα των τερατομάχων. Έχει κάνει κάτι καλό ο Ντίνος εδώ.
Έχουμε πάρει το branding Τερατομάχη, το ελληνικό, έτσι, Τερατομάχη, το κλασικό αυτό, το έχουμε αγοράσει. Εντάξει. Τα δικαιώματα για την Ελλάδα είναι δικά μας. Οκ. Okay. Πώς έχει γίνει αυτό, γιατί η Τερατομάχη, ας πούμε, τους έφερε η Ελ Γκρέκο. Η Ελ Γκρέκο έκλεισε, ναι, θα το πούμε για μετά, περίπου το 90. Mm-hmm. Πώς έχεις εσύ καταφέρει 2020 και μετά, ας πούμε, να έχεις τον branding? Όλα αυτά τα brands, ναι, τα διαχειρίζεται, έτσι, μια εταιρεία branding. Στο εξωτερικό. Ναι. Ας πούμε και η Silverhawks είχαν μείνει την ίδια περίοδο που κοιτούσαμε στις Τερατομάχους. Ναι. Η Silverhawks ήταν... Στον αέρα, ναι, 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 δεν την είδε κανείς, ε? Κανείς, τίποτα. Okay. Μετά την πήρε η Super Seven, ποιος την έχει πάρει, ποιος έχει κάνει. Ναι, που έβγαλε και τώρα τα Silverhawks. Άμα είχαμε πάρει τα δικαιώματα τα Silverhawks... Έβγαζες τώρα. Κάτι θα είχαμε τσιμπήσει. Ναι, οκ. Αλλά ναι, εντάξει, αυτό είναι χρηματιστήριο, ρε παιδί μου. Δεν... Και έχει και ημερομηνία λήξης. Δηλαδή τώρα σκέψου, ναι, ότι όλα αυτά, κάστρα και πολυορκητές, ας πούμε, πρέπει, ναι, να... Δεν ξέρω αν υπάρχει... Αν το έχει και αυτό τώρα κάποιος. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα που έχεις το brand των Τερατομάχων, ουσιαστικά αυτό ξέρω το... Αυτό έχει να κάνει με το brand name. Okay. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, τα φιγουράκια αυτά. Είναι πνευματική ιδιοκτησία της Hasbro. Okay. Απλά το ξέρεις, αν φοράς μια μπλούζα που λέει Τερατομάχη, ναι, 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 ναι. Αυτό, δηλαδή όποιος τυπώσει την μπλούζα θα γράφει VTM. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Έχεις σκεφτεί κάτι για να κάνεις με αυτή την... Το παλεύουμε πολλά χρόνια τώρα, mm-hmm, να δούμε πώς και τι μπορούμε να κάνουμε με τους Τερατομάχους. Αλλά επειδή ξέρεις, το αγαπάμε και αυτό, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι... Αρπαχθεί, ναι, να ναι, είναι, ναι, κάτι, ναι, σοβαρό. Να είναι κάτι όμορφο. Δηλαδή έχουμε σκεφτεί, mm-hmm, από να είναι μεταλλικά, να είναι PVC, να είναι τα χεράκια original, να είναι τα χεράκια με μαγνητάκια, να είναι, να είναι, okay, σε fix poses, να βγάλουμε εξής καινούρια, όπως είναι καμιλοπάρταλη, να είναι, ναι, ξέρω εγώ, whatever. Okay. Ξέρεις, θα ήταν ωραίο. Πιστεύω ότι σίγουρα το έχεις σκεφτεί. Ένα ρίσιο και καλά τα κουτάκια, τα κεσεδάκια. Φαντάζεσαι τώρα να, και να γράφει από πίσω Made in Αγία Παρασκευή, VTM ξέρω εγώ, εντάξει, θα κάνω ένα χαμός. Εγώ θα ήθελα, θα σου έκανα pre-order, ας πούμε, εγώ, ο Γιάννης, εγώ και άλλοι φίλοι, ο Στέλιος. Ενδιαφέρον τώρα αυτό με το brand name. Παιχνίδια άλλα, εδώ έχεις και κάποια άλλα εδώ τώρα που δεν πολύ Τζεμελίνι, κλασικά. Α, καλά, Τζεμελίνι είναι άλλο γυναικείο παιχνίδι. Γκίγκ πάνω της Αλικής, κάτω αριστερά όμως, παιδιά, Ελ Γκρέκο. Και έχει και πολλά σφραγισμένα εδώ, έτσι, έχει πάρα πολλά και έχει και το κουτί τους, για να τα δείξουμε τώρα αυτά. Όσοι το βλέπετε, διδυμάκια, είναι το original κουτί, έτσι τώρα, δηλαδή με ταξιδεύεις πολύ πίσω. Αυτό το θυμάμαι και σε περίπτερα χήμα, ναι, πάνω, σε παιχνιδάδικα, μεγάλη ποικιλία. Και αντίστοιχα είχαν όλα αυτά τα περίπτερα συλλογές. Τέτοια displays. Ναι, πάρα πολλά. Υπογίνη. Τερατομάχης. Ναι, σκετίστες. Σακουλάκι σκετίστες, φίλε. Είναι το μόνο σακουλάκι που δεν έχω σκέψει. Και αυτό είναι ιταλικό, ας πούμε. Ναι, ναι, ιταλικό. Αμερικάνικο και αυτό παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Savage Wondo Blisters, πώς λέγονταν, ξέρω εγώ. Blitzers, ναι. Σκένερ. Σκένερ. Και στην Αμερική υπήρχε κιόλας μέσα και μια εκτοξευτήρα, ράμπα που δεν ήταν, ναι, στην Ελλάδα, ναι, αν ναι, θυμάμαι, ναι, καλά. Φασολέτος, Φασολάκης, Μάικο Φασολάκης. Αυτό που θυμάσαι είναι 80's, είναι πιο πίσω, είναι 70's. Όχι, 80's πρέπει να είναι, δεν νομίζω να είναι πιο πίσω. Άντε να είναι 78, ξέρω, 78. Ναι. Αλλά δεν νομίζω. Και πάλι κάποιος, okay, γνώστης ή γνώστρια μπορεί να μας βοηθήσει. Mm-hmm. Βλέπω μια σακούλα δίπλα ροζ. Και αυτό είναι gift bag εδώ πέρα της Ελ Γκρέκο. Προφανώς άμα έπαιρνες, ναι, κάποιο τέτοιο κουκλάκι που ήταν χωρίς σκευασία. Κατσαλάκο το, έτσι. Mint. Σιδερωμένο. σιδερωμένο. Και βλέπω και κάτω από τον Defensor έχει ένα άλλο που λέει βλέπε άκου μάθε. Έχει διάφορα μορδιακά. Μπεμπέ είναι αυτό, ε. Ναι. Το τηλεφωνάκι που μιλάει εδώ που είναι στρουμφάκια. Στρουμφάκια. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σου πω καθόλου. Δεν το έχω δει καθόλου. Ούτε εγώ το θυμάμαι από την, mm-hmm, παιδική μου ηλικία. Το άλλο κάτι μου λέει, το βλέπε άκου μάθε. Αυτό το βλέπε άκου μάθε. Mm-hmm. Είναι cross branding. Okay. Δηλαδή επειδή συνεργαζόντουσαν προφανώς. Πάτησε και εδώ για ένα μικρό μου πόνι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Να το. Με Play School, ναι. Ναι. Play School El Greco, να και ο Αγκαλίτσας έχει εκεί. Εντάξει, Play School μετά βγήκε ένα standalone, ξέρω εγώ, τέλη 90's, ξέρω εγώ τι θυμάμαι. Είναι πάντα της, σε Hasbro, Play School.
Ιδιοκτησία Hasbro. Okay. Οπότε γι' αυτό κιόλας Hasbro, El Greco. Μάλιστα. El Greco Hasbro, Greco Plus κουλκουτί πάντως δεν έχω ξαναδεί πρώτη φορά. Το είδαμε γι' αυτό εδώ στο VPN. Εντάξει, φοβερά κομμάτια και να πούμε ότι έχει κι άλλα κομμάτια παιδιά εδώ ο Ντίμνος El Greco, αλλά επειδή όσοι έχετε έρθει ξέρετε το μαγαζί πως είναι. Εντάξει, πού να τα βάλουμε. Εντάξει, κάναμε μια επιλογή. Κάναμε ένα ποτπουρί καλό. Εννοείται ότι όσοι γουστάρετε, έρχεστε, τα βλέπετε από κοντά, μπαίνετε στο site, μπαίνετε στο Facebook, που υπάρχουν συνέχεια posts, ό,τι θέλετε ρωτάτε τα παιδιά, δεν ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι El Greco, στέλνετε ένα μήνυμα, Facebook κτλ. Και εννοείται εδώ η ομάδα του VDM να σας εξυπηρετήσει. Το είχαμε πει πέρσι στο Store Tour επεισόδιο, επίσης όσοι δεν γνωρίζουν, έχω κάνει πέρσι παρουσίαση στο κατάστημα το Σεπτέμβρη και έχουμε δείξει αναλυτικά πολλά πράγματα. Θα ήθελα να μας ξαναπείς λίγο την ιστορία όμως για τον Overrun, εδώ τον Action Master. Μπράβο. Εδώ που λέγαμε για μουσιακά κομμάτια. Ναι. Αυτό όντως δεν θα το πουλήσω. Γιατί σου έλεγα, δεν ξέρω αν το είπα με κάμερα ή όχι, που είχα ένα σφραγισμένο defensor και... Σωστά, σωστά. Έτσι λίγο μου λείπει τώρα που τον έχω πουλήσει. Ναι, 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 ναι. Αυτό λοιπόν είναι από την πυρκαγιά του εργοστασίου. Φαίνεται νομίζω λίγο ότι είχε αρπάξει και μέσα είναι σαν λιωμένο. Να έχει μπουκώσει, να έχει φουσκώσει ξέρω εγώ. Να, φαίνεται. Ναι, 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 ναι. Έχει πάρει λίγο σαφή. Θυμάμαι, μου είχες δείξει το πλαστικό δηλαδή μέσα. Έχει από τις ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχει λιώσει, αλλά έχει στρεβλώσει, έχει παραμορφωθεί. Εντάξει, φοβερό αυτό. Αυτό είναι όντως μουσιακό κομμάτι. Και αυτά τώρα πώς καταλήξανε μετά την πυρκαγιά. Για πες μας, αυτό είναι ωραίο. Έχει βρεθεί μεγάλο τότε, δηλαδή πριν από 8-10 χρόνια. Okay. Βρισκόντουσαν πολλά τέτοια κομμάτια. Πώς λοιπόν από εκεί βρεθήκανε, δεν ξέρω, μέσω της ασφαλιστικής, γιατί πήραν πάνω στη... Στις αποθήκες. Ναι, πήραν την ασφάλεια, την αποζημίωση, δεν ξέρω πώς μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Ή μπορεί να μπήκαν τίποτα κλασική, βαριάζουν από και μετά βρεθήκαν αλλού, ναι, οκ. Ναι, okay. Ως διαμαγείας. Ναι, 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 πάντως είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Να πάμε λίγο ξανά να γυρίσουμε τώρα λίγο στην El Greco στο story της. Προφανώς λοιπόν, 80's νομίζω πρέπει να είναι το peak της εταιρείας. Πρέπει δηλαδή να είναι η χρυσή της εποχή. Έτσι ναι. Θαρώ και εγώ. Βγάζει πάρα πολλά λοιπόν το E-Lines, αγόρια, κορίτσια, όλοι θέλουν Πάσχα, Χριστούγεννα, γιορτές, γενέθλια, γιατί τότε παίρναμε μόνο παιχνίδια, έτσι το θυμάσαι. Παίρναμε μόνο 3-4 φορές το χρόνο, άντε και όταν παίρναμε τους βαθμούς, μόλις τελειώναμε το σχολείο, έκανα δωράκι. Όλα τα παιδιά ζητάνε El Greco, βλέπουν El Greco. Όπως είπαμε και από τα στρογγυλά, τα φωτεινά, τα σήματα έξω από τα μαγαζιά. Και αυγουλάκια, πασχαλινά και λαμπάδες. Λαμπάδες. Θυμάμαι, μου είχες δείξει πέρσι ότι ένα από τα πιο, ας το πούμε, υψηλής τιμής αντικείμενα που είχε στο μαγαζί ήταν ένα αυγό πασχαλινό με ένα κοτοπουλάκι μέσα. Κάνω λάθος. Όχι κοτοπουλάκι, νομίζω ότι είναι παταπούφα, έχει και με πόνι. Ένα κοτοπουλάκι, όπως αυγό, φανταστικά. Οκ, okay, ναι. Ήταν κάτι τέτοιο ναι, ναι, ακόμα ναι, ναι. Αυτό ή πωλήθηκε. Νομίζω το έχω κάτσει. Οκ, για να μας το φέρει ο Ντίνο να δούμε. Παταπούφ. Ναι. Το έχει κάνει και στα αγγλικά κιόλας. Οπότε έχει και μηχανισμό. Να το ζει ο τύπος. Μωρό. Και μέσα έχει και ένα χεράκι, βλέπω. Α, έχει και χαρτί. Έχει πάνω του καρφιτσωμένο κάποιο guy. Κάποιο... Το καρτελάκι. Το καρτελάκι, εντάξει, δεν το ανοίγουμε γιατί είναι σε δύσκολη κατάσταση. Ναι. Μπροστά πολύ μικρό εδώ El Greco. Αυτό δηλαδή είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι. Πολύ, Είναι δύσκολο. Αυτό είναι ας πούμε πριν προ 80's, είναι 70's ας πούμε, ξέρεις. Όχι, δεν νομίζω. Α, είναι πατατούφα σειρά, οπότε πρέπει να είναι τίγλα. Οκ. Οπότε λοιπόν πάει El Greco τρένο, όπως δεν γνωρίζουμε, και πιάνει μια, το 88-89, πιάνει μια πυρκαγιά μεγάλη το εργοστάσιο του Γλυφάδου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εμείς προφανώς δεν τα ξέραμε αυτά τότε. Ίσως είχε ακουστεί στις ειδήσεις την ΕΠΕΝΑ, αλλά δεν τα ξέραμε εμείς. Ναι. Οπότε καταστρέφεται, γίνεται όλο θρύψαλα, ξέρω εγώ, μένει μόνο σκελετός του κτηρίου σχεδόν. Καταστρέφεται άπειρο στόκ, πρώτη γραμμή παραγωγής. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο χτύπημα στην ναι, νομίζω από εκεί και πέρα άρχισε η δυσκολία
Παρεμπιπτόντως, παρένθεση. Ναι. Μου έχουν πει άτομα ότι βρίσκανε ακόμα παιχνίδια στα συντρίμια εκεί πέρα. Βρίσκανε παιχνίδια, πήγανε και παίζανε εκεί πέρα στην Αλάνα και ξεθάβανε παιχνίδια. Με τα γενέσια, δηλαδή δεκαετία 90 στα μέσα τη. Ναι. Εκεί, 90. Οπότε δηλαδή δεν απαλωτριώθηκε αυτό όταν κάνανε. Από ό,τι κατάλαβα και εφόσον μου λέγανε ότι πήγανε παίζανε εκεί στην Αλάνα και βρίσκανε παιχνίδια. Ναι. Υποθέτω ότι θα είχε μείνει για κάποια χρόνια Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πού ακριβώς, δεν ξέρω δηλαδή διεύθυνση. Βέβαια δεν έχουμε κοιτάξει κάποιο τέτοιο, αν όντως μπορεί να γράφει Ελ Γκρέκο, ας πούμε, Γλυφάδα. Δεν ξέρω όμως αν ήταν τα κεντρικά. Κάποιο που είδαμε πριν γράφει Κρέοντος Αθήνα. Ίσως εκείνα ήταν τα κεντρικά του γραφεία. Αν γνωρίζει κάποιος αν ο Γλυφαδιώτης, πού ήταν ακριβώς, στη θέση του τώρα τι είναι. Είναι δηλαδή ακόμα άραγε οικόπεδο, έχει χτιστεί πολυκατοικία. Αυτό, αν γνωρίζει παιδιά κάποιος, θα ήθελα να μας το γράψει, γιατί δεν γνωρίζουμε πού είναι ακριβώς. Ιδανικά θα ήταν να ήξερα πού ήταν. Ναι. Και να πήγαινα τώρα να τράβαγα ένα βίντεο και να έλεγα ότι εδώ ήταν αυτό. Γενικά, φωτογραφίες σε όλη του, όταν ήταν το εργοστάσιο, κατεστραμμένο. Ναι. Και μετά εγώ ξέρεις, θα μπροστά στα τέτοια, στα χαλάσματα ή σε κάτι άλλο που είχε χτιστεί. Οπότε αυτό θα είναι μια καλή ερώτηση να μας βοηθήσετε. Πριν την καταστροφή, όχι, βασικά μόλις κάηκε, ο γιος των ανθρώπων που φτιάξαν την εταιρεία, των Βακάκηδων, του Ζεύγους, ήταν Αγγλία και γυρνάει Ελλάδα. Για να κάπως να, μικρής ηλικίας, να βοηθήσει, ξέρω εγώ τώρα, σε ένα rearrangement, σε μια νέα διοίκηση, σε νέο marketing, ναι. Ήταν πολύ μικρός βέβαια ηλικιακά και άπειρος υποθέτω, γιατί πρέπει να ήταν κάποιο 22-21 χρονών. Νομίζω. Λειτουργεί το εργοστάσιο στη Ζάκυνθο και ουσιαστικά αναλαμβάνει αυτό στα ενία. Τώρα εκεί είναι περίεργο. Ναι, γίνεται λίγο πιο ομιχλώδης η κατάσταση. Ναι. Να πούμε ότι άνοιξε όμως, sorry που πήγα να σε διακόψω, ότι το 86 μου έχουν πει ότι άνοιξε το πρώτο κατάστημα Jumbo. Ναι. Στην Γλυφάδα ξέρω. Αν δεν το ξέρω καλά, εννοείται και αυτό κάποιος μας διορθώνει. Εγώ βέβαια δεν το ήξερα προφανώς όταν ήταν το 86, εγώ ήμουν 4 χρονών. Το ξέρω όμως το 93-94. Ήξερα ότι υπήρχε ένα Τζάμπο στην Γλυφάδα μικρών διαστάσεων, δηλαδή που ήταν αμυγός παιχνιδάδικο. Οπότε τώρα τι γίνεται εδώ, ξεκινάει το 86 Τζάμπο, branding Τζάμπο. Τι κάναμε τώρα με τα Τζάμπο, να πούμε τη σύνδεση, όσο δεν ξέρουμε. Λοιπόν, καλά, συνδυάζουμε και οι δύο, δεν πάρετε πάλι. Εγώ αυτό το οποίο έχω ακούσει είναι ότι εφόσον κάηκε και το άλλο εργοστάσιο. Στη Ζάκυνθο. Ναι. Κάηκε και αυτό, Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Τώρα κάηκε. Ναι, ασφαλιστική, ναι, okay. Ναι, και εκεί είναι που έγινε το, η όθηση, ναι, και η αλλαγή πλεύσης και χρηματικά προφανώς από τις αποζημιώσεις. Mm-hmm. Έγινε, μπήκε πιο δυναμικά το Τζάμπο στο χώρο του παιχνιδιού, σαν κατάστημα πλέον, γιατί από παραγωγή τέλος. Ναι, βέβαια αυτό είχε ανοίξει πριν κάνουν τα εργοστάσια, γιατί πάμε τώρα να κάνουμε ένα timeline πίσω. Ναι, γι' αυτό είπα ότι εκεί έγινε η όθηση που άρχισε και κάνε τον μπαμ και ξεκινήσανε τα Τζάμπο να διωγγώνονται. Να διωγγώνονται. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι λένε ότι η Ελ Γκρέκο έκλεισε το 90. Άλλοι λένε ότι έχει κλείσει το 94. Άλλοι λένε ότι πήρε τα δικαιώματά της στο Hasbro το 94 και το 90 και δεν έκλεισε τότε. Έκλεισε πιο μετά, χάθηκε, αλλά δεν ξέρει κανείς τι έγινε. Ούτε εμείς ξέρουμε πρακτικά. Ναι. Μόνο δύο ημερομηνίες ξέρουμε, δηλαδή δύο χρονιές. Και κάπως έχει μπει στην όλη κατάσταση και η Hasbro μέσα. Η Hasbro Ελλάς. Κάτι έχει γίνει και εκεί. Ναι. Είχε πουλήσει την Ελ Γκρέκο στη Hasbro και κάπου υπήρξε εκεί κάποια διαμάχη. Οπότε υπήρχε Hasbro μετά και στην Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπήρχε Hasbro τότε εδώ. Ναι. Γιατί δεν είναι μέσω της Ελ Γκρέκο. Μάλλον μετά την έστειλε η Αμερική να φτιάξει και εδώ Hasbro γραφεία. Ελλάς, ναι. Hasbro Ελλάς. Σωστά. Άρα δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει θα ήταν αγοράστηκε από το παράρτημα το ελληνικό ή από το ξένο. Κάνουμε σαν το ίδιο, θα είναι μητρική εταιρεία. Δεν ξέρω αν αγόρασε την Ελ Γκρέκο και την μετονόμασε σε Hasbro Ελλάς. Μπορεί και αυτό να έχει. Σωστά. Ναι. Ή μπορεί να την αγόρασε, να τη σκράπαρε και να έκανε, ξέρεις, με τα assets της να έκανε νέα εταιρεία. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Okay, ναι. Ναι, αυτές είναι οι ερωτήσεις τώρα που λίγο μας ταλανίζουν το μυαλό. Ας πούμε ότι έκλεισε το 90. Εντάξει, εγώ εννοείται ότι θυμάμαι μέχρι και 95
παιχνίδια με το κοινό. Τουλάχιστον, ναι. Εντάξει, να πω και 97-98, εντάξει, ότι είχα αρχίσει να εγώ είμαι τη άποψη του 93. Ότι έβλεπε παιχνίδια μέχρι τότε. Όχι ότι έβλεπα. Ότι, α, ότι εκεί έκλεισε. Έγινε το τελικό, ασχέτως αν είχε κλείσει σαν εταιρεία ή mm-hmm. Ελγκρέκο είχε συνεχίσει σαν Hasbro Ελλάς, whatever, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι εκεί είναι η χρονιά κλειδί. Το 93. Ναι. Σωστή, έχει νόημα, γιατί και ούτε εγώ πολύ πιστεύω το 90. Θα σου πω γιατί. Εμένα το Hero Quest μου το πήρανε Χριστούγεννα το 92. Κάποιοι λένε ότι εμφανίστηκε το 91 πρώτη χρονιά. Εγώ το θυμάμαι με το που βγαίνει διαφημίσεις, το ζητάω και μου το πήρανε Χριστούγεννα το 92. Εγώ πιστεύω ότι βγήκε το 92. Δεν ξέρω, ας μου πει. Και το 91 να βγήκε. Και το 91 το story του 90. Ακαταρρύπτεται ναι. Λοιπόν, προφανώς. Ωραία. Σίγουρα θυμάμαι που έβγαζε και άλλα τραπέζια. Δηλαδή, ας πούμε, ο Θησαυρός του Ναού. Δεν νομίζω ότι είναι το 91-92. Νομίζω ότι είναι 93, μη σου πω και. Εντάξει, ίσως να είναι 92-93 όμως. Ναι. Για 91 δεν τον κόβω το Θησαυρό του Ναού. Οπότε επειδή βγήκαν πάρα πολλά επιτραπέζια, γιατί θυμάμαι πολλά επιτραπέζια να βγαίνουν με Ελγκρέκο στάμπες, μήπως μπορεί να είναι και μετά το 93. Τώρα αυτό σου λέω, και εγώ δεν είμαι ναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι. 100% σίγουρος, πώς να είσαι τώρα, προφανώς. Λες ότι έχεις ακούσει. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι τουλάχιστον εγώ, ρε παιδί μου, παιχνίδια, θυμάμαι το τελευταίο μου παιχνίδι, το πήρα Δευτέρα Γυμνασίου, το 95. Mm. Θυμάμαι επειδή πήγαινα στα παιχνιδάδικα και τα χάζευα και τις βιτρίνες. Έβλεπα πολύ παιχνίδι El Greco. Δηλαδή, stock υπήρχε. Σκέψου τώρα γιατί άπειρο. Stock μιλάμε, που μέχρι και εδώ, 2000 ήταν. Βρίσκανε εδώ στην Ελλάδα. Χαμό το El Greco. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα υπήρχαν και σε αποθήκες που βρέθηκαν. Και τώρα να πας να βρει κανένα ξεχασμένο. Θα έχει El Greco μέσα. Θα έχει El Greco, ναι, ναι. Οπότε είχε ένα βιβλιοπωλείο που λέγεις βιβλιοπωλείο που δεν το έχουν εντοπίσει όλοι οι Toy Hunters. Έτσι. Εδώ είχα ακούσει και μια ιστορία και σε προπατζίδικο. σε προπατζίδικο. Έχω ακούσει ιστορία σε προπατζίδικο που φίλος συλλέκτης δηλαδή πήγε τέλη του 2000, 2008-2007 και είχε G1 Megatron, το όπλο, είχε H19 Phantom. Και ήταν στο προπατζίδικο σε μια γωνιά, σκονισμένα σε ένα ράφι. Jackpot. Ναι, και του λέει ο φίλος, έχεις κι άλλα. Ναι, λέει, έχω κάτι στην αποθήκη, καμιά κουσαριά κουτιά ακόμα. Και είχε πράγματα από τότε στο προπατζίδικο. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι χαρακτηριστικά και τουλάχιστον στη δικιά μου περιοχή στο Γαλάτσι, ζαχαροπλαστείο, το οποίο το έχω πει και σε Toy Hunters βίντεο. Πυραμίδα ελληνική El Greco εξωγήινη. Που μου λέγανε ότι δεν υπήρχε και ένας φίλος όντως μας έστειλε email, την είχε σώσει και ήταν όπως είναι η γκίγκ ιταλική η πυραμίδα των εξωγήινων, ελληνική. Ήτανε, που λες, και φούρνος. Και φούρνο. Φούρνος. Ναι. Κάτω στον Πειραιά τώρα θυμάμαι νίκια. Το θυμάσαι εσύ. Ναι, τώρα με το μαγάζι είχαμε πάει και τον αγκιάσαμε. Έλα, ναι. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι όντως υπήρχε παντού από περίπτερα, παιχνιδάδια, βιβλιοπολία, ζαχαροπλαστεία. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και μια ελληνική εταιρεία. Αν συνέχιζε, θα γίνανε και σε. Ξέρω εγώ τι να σου πω, σε συμβολιογραφία και θα βλέπει. Ναι, 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 ναι. Υπήρχε παντού, El Greco υπήρχε παντού. Οπότε ουσιαστικά η εταιρεία είναι πλέον στα τελειώματά τη, αλλά να πούμε όμως γιατί. Γιατί λέει ότι άρχισε να μπαίνει στην αγορά το 90, εκεί 90-91, άρχισε να μπαίνουν. Τα πρώτα εισαγόμενα παιχνίδια είτε από μεγάλες εταιρείες, δηλαδή Mattel, παλιά σου δηλαδή υπήρχε η Cindy και η Barbie. Mattel και κάποιες άλλες εταιρείες, δεν νομίζω η Cindy ήταν κάποιες άλλες. Hasbro, μπράβο. Τα κορίτσια δεν τους ένοιαζε. Δηλαδή ξαδέρφουν να θέλουν BB-Bo. Barbie αρχίζαν να θέλουν μετά το 93-95 κάπως έτσι. Ναι, όντως, εκεί έγινε πιο δυνατό. Όπως και εμείς, δηλαδή δεν ξέραμε τα ξένα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ να σου πω όταν ήμουν πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου και βγήκαν οι Power Rangers που ήταν της Bandai. Έβλεπα πρώτη φορά το logo αυτό, Bandai, ξέρω. Λέω, τι είναι αυτή η εταιρεία. Εγώ ξέρω, είχα μάθει πάντα να βλέπω El Greco. Ναι. Hot Wheels, α πούμε, επειδή έχει τώρα το Strix εκεί τον αυτοκινητόδρομο, τον είχα πάρει το 93, Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά. Το Hot Wheels δεν μου ήταν οικείο πριν, σαν logo. Δηλαδή, όχι, ναι. Matchbox ήταν όμως. Matchbox, ναι. Αλλά αυτά, ας πούμε, ήταν εξής. Το άλλο που έχει το πολύ καλό κομμάτι, που το είχα πάρει και ένα ξαδερφό μου, το έχει φραγισμένο, το Monster Truck, το Bigfoot που περνάει και τα λιώνει. Όλα αυτά ξαφνικά όντως άρχισαν να γεμίζουν τα ράφια. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά με παιχνίδια που έλεγες, όπα, αυτά τι είναι τώρα, πού είναι αυτά, πού προσγειώθηκαν, ξέρω εγώ. Εκεί ξεκίνησε λίγο πάλι ένα downgrade κάπως. Ναι, ναι. Κινέζικο ότι... παιχνίδι. Γενικά νομίζω εκεί υπήρξε και διαμάχη μεταξύ Hasbro και Mattel. Δικαστική. Ναι. Ναι, ναι. Αμερική. Ναι. Εδώ. Εδώ, ναι.
Και έδωσε δηλαδή ουσιαστικά την άδεια να μπορεί να εισάγει και σε άλλες χώρες. Όχι, όχι, μεταξύ τους πλακωνόντουσαν. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι γιατί. Νομίζω είμαι κούκλες, είμαι κάτι, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Οκ, οκ. Πάντως στην Ελλάδα μπήκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή είχαν αρχίσει να πίνουν τα Κινέζικα, αν θυμάσαι. Εντάξει, Κινέζικα υπήρχαν και τότε. Και οι ATs. Ναι, ναι, ναι. Νόκοφ πάντως θυμάμαι πολύ. Ταϊβάν, πολύ Ταϊβάν. Αυτό δηλαδή θυμάμαι τη σειρά του Ταρζάν, τα παιχνίδια τη Κένερ του Ταρζάν, πήγαινα σε πανηγύρι. Ή Iron Man που είχε βγάλει και τη σειρά τότε η Modern Times 94 με τα κινήμα σχέδια και τα comics. Πήγαινα ας πούμε στο πανηγύρι και έβλεπα ας πούμε το ίδιο, μόνο που δεν έγραφε Kenner. Και ας πούμε ο Ταρζάν, επειδή τον έχω ακόμα, Ντίνο, ο κανονικός που έδειχνε ήταν εξής ωραίο, το sculpting, το πρόσωπο. Εμένα ο δικός μου ήταν σε μια φάση με το στόμα έτσι. Και έλεγες, τι είναι αυτός. Βέβαια τον έπαιρνε σε ένα χιλιάρικο, ενώ ο άλλος είχε πέντε. Εκεί πιστεύω ότι μια μεγάλη ζημιά. Στην Ελ Γκρέκο, σαδιακά δηλαδή. Σίγουρα πήραν κομμάτι τη πίτα. Ήταν ακριβά τα παιχνίδια, ξαφνικά κάναν τη δουλειά του. Εντάξει, γιατί δεν ήταν και όλοι πλούσιοι. Εντάξει, ήταν ήδη ακριβά τα παιχνίδια. Ήταν πολύ overrated, πολύ ακριβά τα παιχνίδια. Δεν το θυμάμαι, το θυμάμαι κι εγώ. Ήθελε τώρα για το Hero Quest, ήθελε 15.000 το 1992. Ήτανε λεφτά. Ήτανε λεφτά ακριβώς. Και ξαφνικά μπαίνει το ψεύτικο το παιχνίδι. Το ψεύτικο. Το νοκόφ. Το ευτελές. Ναι. Και εκεί σίγουρα η Ελ Γκρέκο έχοντα συμπάθει και τη μείωση τα εργοστάσια, νομίζω ότι εκεί την είδε λίγο περισσότερο την απώλεια, τη χρηματική. Αλλά παρόλα αυτά λοιπόν ο Αποστόλης ο Βακάκης ξεκινάει πλέον τα τζάμπο. Κάνει ένα transitioning. Δηλαδή. Ναι, ναι. Εκμεταλλεύτηκε αυτό το. Την αλλαγή εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και έπαιξε πολύ και με Κινέζικο και με. Αυτό. Στην αρχή τα τζάμπο ήταν μέχρι τουλάχιστον θυμάμαι μέχρι και τέλη 90s, γιατί πήγαινα σε κάποια πολύ κεντρικά. Ναι, ήταν παιχνιδά. Πήγαινα για video games πιο πολύ, γιατί στείνανε τότε και με εποχές PlayStation 1 και Sega Saturn, στείνανε και αυτοί οι βιτρίνες. Ήταν αμυγός παιχνιδάδικο. Ναι. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά η πρώτη αλυσίδα που θέλανε να καταφέρουν. Βέβαια το πώς έγινε το παιχνιδάδικο αυτό που γνωρίζουμε τώρα, εδώ και αρκετά είναι δύο δεκαετίες, ίσως να είναι σίγουρα έτσι, είναι ένα πολύ σούπερ μάρκετ που έχει και παιχνίδια. Αυτό κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό που πάντως κυριαρχεί στα φόρουμ, σε ρετροομάδες, σε συζητήσεις με συλλέκτες, είναι μια φράση η οποία είναι παρεξηγήσιμη, ίσως είναι και η εξέλιξη της φάσης, είναι ότι η εταιρεία που έφτιαξε τα παιχνιδάδικα τα έκλεισε. Ναι, όντως. Αυτό πιστεύω ότι είναι όντως γεγονός, γιατί δεν βλέπεις πια παιχνιδάδικο. Αυτά που ζήσαμε εμείς στα 90s, 80s, τα παιχνιδάδικα, δεν υπάρχουν. Όχι. Είναι μόνο πολυκαταστήματα. Να πούμε ότι μαζί με τα τζάμπο τότε υπήρχε ταυτόχρονα και ο Μουστάκας. Δηλαδή είναι άλλη μια εταιρεία που είχε επιζήσει. Ναι, από ναι, ναι, ναι. Και αυτός κατασκευαστής ήταν. Ακριβώς. Νομίζω είχε κάποιο γνωστό το E-Line από το απέργη πράγματα ή δικά του. Κάτι θυμάμαι ότι έχω μια γνωστή δει, σειρά. Μουστάκας έκανε σίγουρα ξύλινα. Μήπως έκανε τα Ergan Boys ή όχι. Έχω δει σφραγίδα Μουστάκα πάνω σε Ergan Boys, αυτό αλλά δεν ξέρω αν... Ναι. Νομίζω ότι είχε τα δικαιώματα για τα Ergan Boys ο Μουστάκας. Μπορεί. Ναι. Μπορεί να ήταν και πίσω από την Pyroplast. Δεν ξέρω. Δεν, ναι, μπορεί ναι, ναι, να ήταν. Ναι. Όπως ήταν και η Γκρέκο, είναι καμουφλαρισμένα ναι. Ψηλικό και αυτά. Αυτό. Και παιδιά, αυτό δηλαδή ότι ουσιαστικά τα παιχνιδάδικα που γνωρίσαμε και η Γκρέκο τα δημιούργησε, ας πούμε περισσότερο 70s, 80s και αυτά, χαθήκανε. Ναι, ναι. Εντάξει, ίσως είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι η κυριαρχία της αλυσίδας, είναι και άλλα μισθή. Είναι δυνατός επιχειρηματίας. Έτσι. Εντάξει, εξελίχθηκε από μικρός. Από ακούσει είναι και ναι. Γενικά έτσι, aggressive, είναι πολύ ναι, 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 δυνατό. Aggressive marketing διαφημίσεις, θα πούμε τζάμπο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, με μπουγά να θυμάστε τώρα και αυτά, Δημητρίου. Εντάξει, ναι. Όχι, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι επειδή είναι πολύ μικρός στο τιμόνι μιας τεράστιας θρηλυκής εταιρείας, σίγουρα ψήθηκε κατευθείαν και τώρα αν αυτό που μεταλλάχθηκε ήταν καλό ή κακό, νομίζω ότι κακό είναι μόνο για εμάς τους νοσταλγούς, ναι, τους συλλέκτες. Για τα παιδιά τα δικά μας που ναι, δεν...
Δεν τους νοιάζει γιατί έχουν μάθει να πηγαίνουν, ας πούμε, μέσα σε ένα τέτοιο τύπο καταστήματος. Γενικά έχει αλλάξει το... και το online πλέον και το αυτό. Αυτό. Παίρνεις πράγματα που δεν έχεις πιάσει στα χέρια σου και τα αγοράζεις χωρίς να τα... Είναι άλλη τελείωση. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει το στημένο διόραμα που βλέπαμε στο Μινιόν, ναι, ναι. Και έβλεπες τα τηλεκατευθυνόμενα να οριάζουν στο πάτωμα του Λαμπρόπουλου, τα τρενάκια, τις κονσόλες. Ναι, είναι διαφορετικό. Θέλω έτσι, γιατί φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου. Εγώ προσωπικά θεωρώ, γιατί εντάξει είμαι πορωμένος με τα παιχνίδια, πέρα δηλαδή από τις κονσόλες, και αν δεν το είπα και στην αρχή, αυτό είναι ένα επεισόδιο της spin-off playlist στα παιχνίδια της καρδιάς μας, γιατί πέρα από video games retro, αγαπάω και retro παιχνίδια πάρα πολύ, γι' αυτό γίνονται και αυτά τα βίντεο. Πιστεύω ότι η δεκαετία των 80s και mid-90s, ας το πούμε, αλλά περισσότερο των 80s, γιατί δεν σου μιλάω μόνο για τα El Greco τα παιχνίδια, σκέψου παγκοσμίως πόσα toy lines δημιουργηθήκανε, πιστεύω ότι ήταν η χρυσή δεκαετία. Δηλαδή παιχνίδια αυτά που βγήκαν δεν ξαναβγούν. Ναι, ναι, συμφωνώ. Τι να πρωτοπιάσουμε τώρα, δηλαδή πόσα toy lines να πιάσουμε. You name it, ξέρω εγώ, τηλεκατευθυνόμενα. Επιτραπέζια με φαντασία, δηλαδή τύπου Hero Quest. Αυτό που λες δεν είναι, είναι οργίαζε η φαντασία. Αυτό, αυτό. Ναι. Όπως ήταν και στο κινηματογράφο τότε που βλέπαμε sci-fi ιστορίες, νομίζω ότι. Να, τα βλέπουμε εδώ τώρα, έτσι, connectables. Strix, ίσως να είχαν επενδύσει και στο R&D λίγο, ρε παιδί μου, στα παιχνίδια. Γιατί τώρα βλέπεις ότι απλά ξαναβγάζουν τα ίδια πράγματα. Ή αυτοκινητάκια που αλλάζουν χρώματα, ναι, ή τα Transformers, ναι, αυτό. Μπράβο, ή, τα Color Shifters. Ναι, σκέψου, ναι, τώρα την πρώτη φορά που να βρεις αυτοκινητάκι που αλλάζει χρώμα. Ήτανε... Ναι, 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 ισχύει. Είχαν επενδύσει στο να δημιουργήσουν... Υπήρχε μια φαντασία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τότε ήταν και επίσης και μια μετάβαση και για τη δικιά μας γενιά. Γιατί πιστεύω ότι η δικιά μας γενιά είναι τυχερή, γιατί έχει ζήσει την εξέλιξη και το αποκορύφωμα στα παιχνίδια και επίσης έζησε και την αρχή των video games στα σπίτια μας μέχρι τώρα. Δηλαδή, εμείς μάθαμε με τα χειροπιαστά τα παιχνίδια, παίξαμε, πολύ καλά παίξαμε. Ταυτόχρονα μας ερχόντουσαν Nintendo Sega. Οπότε και το παιχνίδι πέρασε και μια κρίση εκεί, στα 90s τουλάχιστον. Έτσι. Δηλαδή, όταν ήρθε και η Nintendo στην Ελλάδα το 91 και η Sega εκεί επίσημα, με τη σφραγίδα επίσημα που σκάσανε, ήσουν σε ερώτημα, τι να πάρω, να πάρω Hero Quest ή μια κασέτα 15.000 για το NES ή για το Master System, για το Game Boy, για το Mega Drive. Εμείς τα ζήσαμε και τα δύο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα χαρήκαμε εξίσου ταυτόχρονα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, δεν ρίξαμε, δεν παρατήσαμε το χειροπιαστό για να παίζουμε όλη μέρα video games. Ήμασταν τυχεροί. Έχω και home video με G.I. Joe που παίζω, κάνω το Rattler έτσι εδώ πέρα και κάνω... Αυτό μου το λες από πέρσι. Εγώ ακόμα περιμένω αυτό το βίντεο να... Θα βρεθεί, θα βρεθεί. Να βρεθεί και να το ανεβάσουμε όμως θες και στο κανάλι, να το δει κόσμος πώς ήταν ένα παιδί τότε να παίζει με τα G.I. Joe του. G.I. Joe και Playmobil έχω νομίζω. Και Playmobil. Εγώ μόνο φωτογραφίες έχω με κάτι Lego και διάφορα μου παιχνίδια στα καρισμένα. Βίντεο δυστυχώς δεν έχω. Πριν κλείσουμε θέλω να πω έτσι μια ιστορία με τον πατέρα μου. Πρέπει να είναι το 87, είμαι νηπιαγωγείο, είμαι 5 χρονών. Έχει πάρει η Εθνική Ελλάδα στο Eurobasket. Συμπληρώναμε το άλμπουμ το Καρουζέλ, το Eurobasket με τον πατέρα μου, το οποίο το έχω ακόμα. Μου λείπουν μόνο ένα ή δύο αυτοκόλλητα που μου έχουν πει ότι το ένα δεν υπήρξε ποτέ με την μπασκέτα. Ένα αυτοκόλλητο δεν υπήρξε ποτέ, μου λείπει άλλο ένα. Το έχω ακόμα, μου το έχουν ζητήσει αυτό το άλμπουμ. Παλιά μου το ζητάγανε 300 ευρώ, τώρα μου το έχουν ξαναζητήσει 400. Δεν το δίνω γιατί είναι με τον πατέρα μου από 5 χρόνια φτιαγμένο, εννοείται. Priceless. Και θυμάμαι όταν πήρε. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί το story. Όταν πήρε η... όταν νικήσαμε τους Ρώσους, την άλλη μέρα τη χαρά του, πήγαμε. Τότε παίζανε Thundercats. Εντάξει, και πόρωσε όλοι με Thundercats και με τύχε πόρωση, με το σπαθί των Ιωνών. Thunder, 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 γιο, ξέρω εγώ. το έβλεπα το. Ήμουν, έχω φοβερές εικόνες από το παιχνιδάδικο το μεγάλο της Βεϊκού. Ήταν δύο τα παιχνιδάδικα στο γαλάτι πάνω στη Βεϊκού. Ένα εδώ και ένα την άλλη εκεί. Απόσταση, ξέρω εγώ, 100 μέτρα και τα δύο. Και τα δύο με τρομερές εντυπωσιακότατες βιτρίνες. Δηλαδή έμπαινες μέσα και νόμιζα ότι ήσουν σε μια μικρογραφία του Μινιόν, ξέρω εγώ. Σου μιλάω για τρομερή δουλειά, καταπληκτική. Και μου λέει ο πατέρας μου, τι θέλεις, θυμάμαι τη στιχομηθεία μας, 5 χρονών ακόμα, το θυμάμαι. Μακάρι δηλαδή και ο γιος μου να έχει τέτοιες αναμνήσεις, να τις θυμάται ακόμα όταν θα είναι 40. Και του λέω, θέλω το σπάει τον Thundercats. Πάμε, μου λέει. Και φεύγουμε με τα πόδια, γιατί ήταν κοντά το μαγαζί, μέναμε κοντά στη Βερίκου. Και πάμε στο μεγάλο, στο για εσάς παιδιά. Λέει, θέλει το σπάθι των Thundercats, ξέρω εγώ.
Λέει, δεν έχει. Έχει τελειώσει, είναι sold out. Και βάζω τα κλάματα. Άντε τώρα να μου πει 5 χρονών, εντάξει, θα το βρούμε αύριο, θα το βρούμε, θα πάμε Κυψέλη, θα πάμε Καλάδι. Ναι, δεν το δεχόσουν το δεν υπάρχει. Και κλαίω και μου λέει, έλα εντάξει, μην κλαις, του λέω, και θυμάμαι του λέει, ξέρεις αν υπάρχει στη χαρά. Υπάρχει, λέει, εγώ θα το έχω από εβδομάδα, αλλά επειδή το παιδάκι λέει στεναχωριέται, εντάξει, δεν τρέχει, αφού είσαι πελάτης, δηλαδή μου έπαιρνε ο πατέρας μου πράγματα. Σου λέω, θυμάμαι τώρα ακριβώς τις λέξεις, τις προτάσεις, μου είχε κάνει τον εντύπωση, και με παίρνει ο πατέρας μου, επειδή έκλαιγα, με παίρνει και με βάζει στους ώμους του, περπατάμε 100 μέτρα και πάμε στη χαρά, και είχε ένα τελευταίο κομμάτι στη βιτρίνα. Και θυμάμαι που μου το αρπάζει ο συγχωρεμένος, γιατί ήταν δύο άνθρωποι, ένας πέθανε από καρκίνο πριν από 5 χρόνια. Το αρπάζει και λέει, δικό σου. Και είμαι τώρα εγώ με το σπαθί των Ιωνών, με το κουτί αυτό, Ντίνο, Ελ Γκρέκο επάνω. Άρρωστος, τρελάθηκα. Και είναι και το μοναδικό παιχνίδι από μικρός που έχασα χωρίς να ξέρω τι έγινε. Χάθηκαν τα ίχνη του κάπου στο δημοτικό. Όλα με τα παιχνίδια σχεδόν, το 98% Ντίνο τα έχω όλα από μικρός. Δεν πετάχτηκε, δεν δόθηκε τίποτα. Καλά. Ναι, μόνο το σπαθί των Ιωνών δεν έχω. Οπότε ξέρεις, αν σου πέσει κάτι στα χέρια, πρέπει να το βρω. Καλά, με κουτί ή όχι. Με γιατί... τέτοιο backstory είναι δυνατόν. Αυτό το. Δηλαδή είναι το μοναδικό κομμάτι από retro toy που. Σαν αποθυμένο που μου λείπει, που δεν έχω βρει κτλ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σίγουρα αυτό που δεν είπαμε, αλλά δεν είναι τόσο τώρα στην προκειμένη, ότι υπήρχαν επίσης και άλλες πολλές ελληνικές εταιρείες παιχνιδιών. Πάρα πολλές. Κάπου για 50 με 40 έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν ήταν όντως τόσες. Σίγουρα θα είναι παραπάνω. Α, και παραπάνω. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι πιο γνωστές που μου έχετε έτσι πρόχειρα στο μυαλό είναι Κουβαλίας, Κουβαλιάς, 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 Απέργης. Αυτό, ο Μίστερ Πι. Πολιόπουλος, Μίστερ Πι. Ό,τι τελειώνει σε Plast, ό,τι τελειώνει σε Plast, είχε ένα σωρό Μήτρο Plast, Alex Plast, Γιώργο Plast, ό,τι θέλεις, είχε βάζανε και ένα Plast στο τέλος. You name it. Τα Joy Toy, βλέπω ότι έχεις Joy Toy μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι του ίδιου κατασκευαστή Reissue, γιατί έχουν βγει τώρα πρόσφατα νομίζω. Όχι, κάποιος λάτρης αποφάσισε ότι θα βγάλει Joy Toy και πήρε τα δικαιώματα. Α, και τα έβγαλε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, Νομίζω είναι εταιρεία software, είναι άσχετο δηλαδή. Είναι... Α, okay. Απλά επειδή το γουστάρει και το αγαπάει, έκανε και Joy Toy. Ναι, Joy Toy, θυμάμαι τα set με τα ακριλικά που ήταν μέσα, οι μπετονιέρες, τι ήταν. Σε οποιαδήποτε σακούλα υπάρχει σε πατάρι, υπάρχει... θα έχει σίγουρα μέσα τουλάχιστον ένα Joy ή ένα σηματάκι από τα σήματα. Αστόπτε, ναι, 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 ναι. Εννοείται ότι έχω και εγώ Joy Toy, εντάξει, είναι φοβερό. Εντάξει, η Λύρα, παιδιά, επίσης ήταν η δεύτερη μεγάλη κυρίαρχος που αξίζει να αναφέρουμε το Ανανιάδης. Ανανιάδης, μπράβο. Εντάξει, τα ξέρεις λόγω ανασχόλησης, θα θυμάσαι. Υπάρχει και Δημητριάδης, ο οποίος είναι προπολεμικός. Ναι, 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 σίγουρα. Είναι πάρα πολύ. Με τη Λύρα, απλά αξίζει να πούμε, εντάξει, οι συλλέκτες το ξέρουμε, αλλά πολλοί φίλοι που θα δουν αυτό το βίντεο να το ξέρουν, ότι η Λύρα είχε τα δικαιώματα του Playmobil τη θηγατρική στην εταιρεία και έφτιαξε δικό τη καλούπι, δικό τη πλαστικό, το οποίο οι Γερμανοί, όπως αντίστοιχα οι Αμερικάνοι με του Σαρατομάρου στέλνουν αυτά τα ελληνικά, οι Γερμανοί κάποτε σφαζόντουσαν για τα ελληνικά τα Playmobil. Και ακόμα, υπάρχουν κωδικοί που έχουν βγει μόνο στην Ελλάδα που έβαζαν το L μέσα από το Λύρα. Σοβαρά. Ναι, πώς είναι, ξέρω εγώ τώρα, Playmobil 3287. Okay. Ήταν 3L42. Πω, να, ας πω, αυτό δεν το ήξερα. Και ακόμα δηλαδή δίνουν πόνο σε αυτά. Ναι, 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 ναι. Και να πούμε ότι στο εργοστάσιο της Λύρα, το οποίο και αυτό κάτι έγινε. Δεν ξέρω αν έπιασε φωτιά, κάτι έγινε και εκεί. Νομίζω. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα. Σε αυτό το κτίριο πρακτικά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα κεντρικά γραφεία του e-shop. Στο Μενίδη. Εκεί δηλαδή στη Λύρα. Έτσι ξέρω. Τώρα δεν νομίζω ότι το θυμάμαι λάθος. Είναι το e-shop στα κτίρια αυτά. Λοιπόν, παιδιά, είδατε ένα βίντεο. Σίγουρα ίσως να θέλαμε να πούμε για κάποια άλλα πράγματα, αλλά πάνω στον πανικό των πληροφοριών. Πολύ περισσότερα, ναι. Νομίζω, ίσως να έχουμε ξεχάσει τώρα και κάτι. Νομίζω ότι είδατε ωραία πράγματα. Εγώ δηλαδή έφαγα ένα nostalgia blast εδώ. Είναι και σίγουρα να μας κράξετε για αυτά που έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε αναφέρει και είναι άξια αναφοράς. Ναι, ποια. Δεν είπαμε τον ο Βαβουροπατάτας, ας πούμε. Αυτό εδώ ναι. Το τυπώ. Εντάξει, εγώ αυτό δεν έτυχε να τον έρθω. Εγώ το θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχα, αλλά σίγουρα θα ήταν, ναι, είχε τέτοια. Βαβουροπατάτας, ναι. Καλά, είναι αυτό που είπαμε, κούκλες θα έχει άπειρα. Γενικά πράγματα. Είχε, αν κάποιος καταφέρει και κάνει μία λίστα με όλα τα παιχνίδια που έβγαζε η Ελ Γκρέκο, θα είναι άθλος.
Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εμένα αυτό το recap είναι ότι αν κάποιος άνθρωπος που είχε συγγενή, που δούλευε στην El Greco, θα ήταν φοβερό να μας πει κάποια πράγματα ή ακόμα και να έρθει εδώ, ναι, να κάνουμε και ένα βίντεο εδώ, να μας πει πράγματα που δεν είπαμε και δεν ξέρουμε. Δηλαδή, φωτογραφικό πολύ, υλικό. Ναι, θα ήταν πολύ φοβερό να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση, μέσω δηλαδή του ερεθίσματος αυτού του βίντεο. Φυσικά ο χώρος εδώ, για όσους είπαμε δεν τον ξέρετε, Αγία Παρασκευή, Ζεφύρων 1 ή 3, πάντα το μπερδεύω. Ένα. Εντάξει, είναι ένας τεράστιος χώρος, άπειρα παιχνίδια, βλέπετε τι γίνεται εδώ, collectibles, όχι μόνο ρετρό και καινούρια, αγάλματα, video games πάρα πολλά, στα console hunter έχουμε και πολύ πράγμα πίσω video games, αξίζει να έρθετε εδώ όσοι δεν έχετε έρθει, το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο, με πολύ ωραία ομάδα εδώ, εξυπηρετική να σας βοηθήσει τα πάντα, social δείτε, θα αφήσω και κάτω και το site πάλι και τα social του μαγαζιού για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε, για να ρωτήσετε κάτι. Πριν κλείσουμε θα να μου πεις ένα πράγμα. Ποιο είναι το πιο ακριβό αντικείμενο El Greco που έχει στο μαγαζί? Εντάξει, σίγουρα τώρα είναι σαν value είναι το αυτό. Σου λέω, αυτό είναι μουσιακό κομμάτι. Δηλαδή έτσι, αυτό ας πούμε θα μπορούσε να έχει μια εξωφρενικά υψηλή τιμή. Θα μπορούσε να έχει. Ναι. Θα μπορούσε. Εντάξει, και τα δύο Transformers είναι. Εγώ πιστεύω το Hero Quest του Ζελατίνα. Καλά, μπορεί να είναι και κάτι άλλο από κούκλα που κοίτα, δεν ξέρω. Και αυτό είναι σχετική η τιμή του, έτσι. Mm-hmm. Και ότι δεν υπάρχουν. Πού θα βρεις τώρα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ξέρω μόνο έναν άνθρωπο που έχει φραγισμένο, αλλά αυτό είναι hardcore συλλέκτη Hero Quest. Βέμπα, το κάθε πράγμα. Όχι, χάλει ο μπατζάκι, sorry. Έχει την αξία την οποία του δίνει. Και για τον μπορεί, κάθε άνθρωπο που μπορεί να έρθει κάποιο εδώ πέρα, το θέλω τώρα, σου δίνω 10.000, ξέρω. Ναι, 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 ναι. Ή μπορεί να το έχει 600 ευρώ και να μην κουνιέται. Αυτό έχει βγάλει τιμή γι' αυτό, υπάρχει τιμή. Αυτό προ το παρόν είναι κρατημένο. Θε να μα πει πόσο ή όχι, δεν θέλει να έρθει. Αυτό α μην το πούμε. Εντάξει, okay. Okay. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, φανταστικό επεισόδιο κατ' εμέ. Νομίζω το χαρήκατε, μάθατε πράγματα, ειδικά οι νεότεροι, γιατί γι' αυτό γίνεται πιο πολύ. Μια παρακαταθήκη για τους νεότερους να ξέρουν τι ζήσαμε εμείς, πιτσιρικάδες και γουστάραμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Όπως είπαμε, το κατάστημα είναι ανοιχτό για οτιδήποτε θέλετε με παιχνίδια σχετικά El Greco και εμείς σας περιμένει. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τι είχατε από αυτά, κάτι που θα θέλατε να αποκτήσετε, κάποιο story που ξέρετε και δεν ξέρουμε, γουστάρουμε να τα δούμε. Ένα like βοηθάει αυτό το βίντεο να αναδεχθεί, ένα share στα social σας, ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού και θα τα πούμε σύντομα με ένα meeting που είπαμε, να δεν θα σποιλάρουμε παραπάνω. Λοιπόν, Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη φιλοξενία, να είσαι καλά και... Keep up the good work. Ευχαριστώ πολύ και εσύ, keep up, να μας κρατάς αυτές τις αναμνήσεις εδώ με αυτό το κατάστημα που έχεις. Να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια, να λέμε.